Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η, 26 Μαΐου και παρακολουθείτε την εκπομπή Πολιτική Οικονομία. Να πω και ένα καλησπέρα στο σύνολο των περιφερειακών σταθμών που αναμεταδίδουν αυτήν την εκπομπή, αλλά και στην Κύπρο εκεί που μας βλέπουν. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Βεβαίως κλέβω την παράσταση σύνοδο των G7 στην Ιαπωνία, καθώς είχαμε και ένα μπαράζ δηλώσεων από Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους για την Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή εδώ, στο εσωτερικό, υπάρχει μια κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευση με την αξιωματική κυρίως αντιπολίτευση να συνεχίζει τις σκληρές ανακοινώσεις. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα είδα ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία που λέει ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση εμπέζει τον ελληνικό λαό όσον αφορά την ψήφιση των τελευταίων μέτρων. Από την άλλη πλευρά, το Μέγαρο Μαξίμου, μετά για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και για το πράσινο φως για τη δόση σε δύο φάσεις, αλλά και τον οδικό χάρτη για το χρέος που αποφασίστηκε στο Eurogroup της Δευτέρας, ανασκουμπώνεται. Κοιτά από εδώ και πέρα στο εξής, πώς θα χαράξει τη στρατηγική της, με γνώμονα πάντα την καθημερινότητα του πολίτη και βεβαίως περιμένει τις αποφάσεις του επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Μάριον Ντράγκη. 2 Ιουνίου θα έχουμε την επαναφορά του Waiver στα ελληνικά ομόλογα. Τον Ιούλιο την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Δύο κινήσεις που σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες θα δώσουν μεγάλη ανάσα στην ελληνική οικονομία. Να δούμε ποια θα είναι τα ωφέλη για την οικονομία από αυτές τις δύο θετικές εξελίξεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και βεβαίως αύριο και μεθαύριο έχουμε επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου του κ. Πούτιν. Θα έχει συνάντηση αύριο με τον κύριο Άλεξη Τσίπρα, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και μετά θα πάει με τον κύριο Παυλόπουλο, θα μεταβεί στον Άγιο Όρος, όπου και εκεί θα έχει επίσκεψη και σε διάφορες συναντήσεις. Εδώ, στο στούντιο μαζί μας, εκλεκτοί συνάδελφοι. Μάνος Οικονομίδης, διευθυντής ιστερόγραφα.gr. Μάνο, καλησπέρα. Γιάννης Κορονέος, διευθυντής του ιστορικού περιοδικού Επίκαιρα. Γιάννη, καλησπέρα, 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 καλησπέρα. Και. Ήρθε τώρα. Παναγίσου που του πας. Καλησπέρα. Λέω ότι μας έχεις απαρνηθεί. Όχι, εντάξει, είχε κάποιο. Όχι, εντάξει. Σκέψεων, σκέψεων. Διευθυντής στο Ποντίκι, λοιπόν, ο Παναγίσου που του πας. Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τιτλάκι, γιατί σήμερα είχαμε εύσημα από Ευρωπαίους, συγγνώμη, αξιωματούχους στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο κύριος Τούσκ. Είπε ότι αξίζουν συγχαρητήρια στον Αλέξη Τσίπρα για την αποφασιστικότητά του να περάσει από τη Βουλή όλα αυτά τα μέτρα, τα σκληρά που πέρασε και να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις. Ο κ. Γιουνκέρ είπε ότι είμαι πολύ ευτυχής που κατέληξε συμφωνία το Eurogroup και ότι η Ελλάδα άξιζε μετά από τέσσερις προσπάθειες να πετύχει αυτή τη συμφωνία για αξιολόγηση δόση και χρέος. Και λέει ότι πλέον είναι η πρώτη φορά που λαμβάνονται σοβαρά μέτρα για το χρέος. Oh, μάλιστα, τώρα θα πρέπει να διακόψω γιατί ξεκίνησε η συνέντευξη του τύπου του κ. Τσακαλώτου μαζί με τον κ. Όλγα Γεροβασίλη και τον κ. Χουλιαράκη. Πάμε να παρακολουθήσουμε και επιστρέφουμε στο στούντιο. Πριν μπούμε στο νέο αφήγημα για την επόμενη περίοδο, με μια καθαρή εικόνα για τους Έλληνες πολίτες, πού βρισκόμαστε και για τους οικονομικούς παράγοντες, είτε αυτοί είναι Έλληνες και ξένοι επενδυτές, είτε είναι άνθρωποι που δουλεύουν στην οικονομία στην Ελλάδα, να έχουν ένα καθαρό διάδρομο που ξέρουν τι έχουν να περιμένουν τους επόμενους μήνες και χρόνια. Με αυτό υπόψη είχαμε τρεις στόχους για αυτό το Eurogroup. Ο πρώτος ήταν να εξασφαλίσουμε την εκταμείευση που πηγαίνει πακέτο με την πρώτη αξιολόγηση. Γι' αυτό θα σας μιλήσει περισσότερο ο κύριος Χουλιαράκης. Το δεύτερο ήταν να μπορέσουμε με αυτή την αξιολόγηση να μπούμε και στην νομισματική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ελπίζουμε ότι θα έρθει πολύ γρήγορα. Και το τρίτο ήτανε να έχουμε μια συμφωνία για το χρέος. Νομίζω ότι δεν αμφισβητείται από κανέναν και καμία ότι η αξιολόγηση τελείωσε. Υπάρχουν κάποια σημεία όπως όλες τις προηγούμενες αξιολογήσεις που οι ουρές που λέμε από κάθε νομοθετική διαδικασία και από τα προαπαιτούμενα. Και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι θα γίνει η εκταμείευση. Άρα, εγώ θέλω να μιλήσω περισσότερο γιατί έγινε ακριβώς για το χρέος
γιατί αυτά που διαβάζω και ακούω από τότε που επέστρεψα στην Ελλάδα μου κάνουν φοβερή εντύπωση το μέγεθος της απόκλησης από αυτά που γράφονται και λέγονται με την απόφαση του Eurogroup. Για πρώτη φορά υπάρχει μία επίσημη αναγνώριση από το Eurogroup και τους θεσμούς ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Αυτό πια έχει καταγραφεί επισήμως και έχει αναγνωριστεί και στο κείμενο αλλά και στη συνέντευξη τύπου που ήταν μετά από το Eurogroup. Ως αποτέλεσμα αυτής της αναγνώρισης για τη μη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους έχουμε ένα πλαίσιο που πρέπει, χρειάζεται να αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός. Αυτό το πλαίσιο για πρώτη φορά ορίζει τι σημαίνει αναγκαιότητα. Μέχρι τώρα είχαμε τη δέσμευση και πολλοί δημοσιογράφοι συνεχίζουν να γράφουν σαν να μην έχει αλλάξει αυτό, τη δέσμευση ότι κάτι θα γίνει αν χρειαστεί. Η τεράστια διαφορά τώρα είναι ότι έχουμε ένα ορισμό τι σημαίνει αν χρειαστεί. Τι σημαίνει αν χρειαστεί για να κρατήσουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες στην Ελλάδα στο 15% του ΑΕΠ και μετά στους 20%. Δηλαδή λιγότερο από ό,τι έχουν πολλές χώρες αυτή τη στιγμή. Άρα όταν λέμε στο μέλλον θα πάρθει αυτό το μέτρο ή το άλλο μέτρο, δεν θα είναι στη διακριτική ευκαιρία κάποιου μελλοντικού υπουργού οικονομικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας να πούνε ναι χρειάζεται, όχι δεν χρειάζεται, γιατί ο ορισμός τι χρειάζεται είναι μέσα στο κείμενο. Με αυτή τη βάση έχουμε σημαντικά αποτελέσματα και για βαρχιπρόθεσμη αντιμετώπιση και για μεσοπρόθεσμη και για μακροπρόθεσμη. Βραχυπρόθεσμα, από την πρώτη στιγμή που τελειώσει όλη η διαδικασία για την εκταμείευση, το ESM θα δουλεύει συστηματικά να αλλάξει το προφίλ αυτού του χρέους. Θα κάνει επεμβάσεις για να μην υπάρχουν απότομες αυξήσεις στο τι χρειάζεται η ελληνική κυβέρνηση να πληρώσει το χρέος. Θα προσποθήσει να μειώσει το ρίσκο του επιτοκίου. Μεσοπρόθεσμα, μέσα στο 18 που τελειώνει το πρόγραμμα, υπάρχει μια δέσμη μέτρων που είναι από τη χρησιμοποίηση του ΑΝΦΑ και του SMP, τα κέρδη από το ΑΝΦΑ και το SMP, που για μήνες, ή να μην πω τα τελευταία 15 μήνες, οι αντιπολίτευσεις μας έλεγαν ότι χαθήκαν αυτά τα λεφτά, για να μπορούμε να κρατήσουμε αυτό το στόχο του 15%. Θα υπάρχουν και εξαγορές κομμάτια του παλιού χρέους. Είτε αυτό είναι του Δουνουτού ή κάποιο άλλο κομμάτι από αυτό το χρέος. Θα υπάρχουν και αλλαγές και στις περιόδους χάριτος και επιμήκυνση σε κομμάτι του χρέους. Όλα αυτά, όχι γενικώς, όχι αν είναι αναγκαία γενικώς, αλλά για να έχουμε το στόχο ότι η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική οικονομία μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτό το χρέος. Αυτό είναι σε άσπρα και μαύρα γραμμένα και δεν μπορεί να υπάρχει καμία άλλη ερμηνεία. Μάλιστα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα, είναι live, τώρα μιλάω ο κύριος Τσακαλώτος,
πολύ συγκεκριμένος ο κ. Τσακαλώτος. Θα συμφωνήσω μαζί του ότι έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου, γιατί πραγματικά γράφονται διάφορα, λες, και δεν υπήρξε ποτέ αυτό το Eurogroup της Δευτέρας, δεν υπήρξε αυτή η συμφωνία για την αξιολόγηση και τη δόση και αυτός ο δικός χάρτης για το ελληνικό χρέος, για την απομείωση του ελληνικού χρέους, που είναι συγκεκριμένος, έχει συγκεκριμένα βήματα και αυτό εξηγεί ο κύριος, αυτή τη στιγμή ο κ. Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονομικών, ότι δεν είναι δέσμευση, δεν είναι όπως τον Εύρο του 2012. Έχουμε ένα δικό χάρτη με βήματα που πλέον όποιος και αν είναι ο Υπουργός Οικονομικών εδώ ή όποιος είναι στην Γαλλία, στη Γερμανία, θα πρέπει να γίνουν αυτά τα βήματα. Δεν είναι στην, ότι αν κάποιος αποφασίσει ή αν ξυπνήσει ένα πρωί και πει ότι θα τα κάνω. Είναι πια ξεκάθαρο το πώς θα απομειωθεί το. Δεν θα κουρευτεί, θα απομειωθεί, θα ελαφρυνθεί. Είναι αυτό που λέμε reprofiling, το ελληνικό χρέος. Να πω ότι εκτός από τον κύριο Τσακαλώτο ή θα είναι στην συνέντευξη τύπου και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη και ο κύριος Σχολιαράκης, αν όταν θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι θα διακόψουμε. Λοιπόν, έλεγα για τις δηλώσεις των Ευρωπαίων Αξιωματούχων. Έχει μιλήσει και ο κύριος Μοσχοβησή. Ο κύριος Μοσχοβησή, μαστίγιο και καρότο, είπε ότι ήταν μια συμφωνία win-win στο Eurogroup. Εντάξει, είπε ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολλά, θα χρειαστούν ακόμα περισσότερα. Θα είμαστε σε επιφυλακή για την εφαρμογή των μέτρων. Και ότι βεβαίως διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια για συμπληρωματικό μνημόνιο. Έπλεξε το εγκόμιο του Ευκλή Τσακαλώτου, άλλοι πλέγουν το εγκόμιο του κ. Τσίπρα. Να, ο κ. Μοσχοβησή που είπε ότι ήταν πραγματικά σημαντικός ο ρόλος του στο να κλείσει η συμφωνία. Ο κ. Ομπάμα από την Ιαπωνία είπε ότι έχει αποκλιμακωθεί η ελληνική κρίση, αλλά χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλά. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γερμανίδα καγκελάριος. Είναι η πρώτη φορά που μιλά σε όλη αυτή τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων η κυρία Μέρκελ. Και βεβαίως μίλησε και χτύπησε. Εγώ το περίμενα μετά το Eurogroup, γιατί όλοι μου λέγανε στο Eurogroup ότι δεν ήταν χαμογελαστός ο κ. Σόιμπλε. Μίλησε όμως. Από τη μία, είπε ότι έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες και ότι στη Γερμανία δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ποτέ αυτά τα μέτρα. Τώρα δεν μας πει ο κύριος Σόιμπλε. Συγγνώμη, δηλαδή. Συγγνώμη που το λέω, αλλά το λέει στα μούτρα μας ότι αυτά που σας ζητάμε, εγώ στη χώρα μου δεν τα φέρνω ποτέ. Αλλά εσείς πρέπει να τα κάνετε. Μα είναι δυνατόν. Μια μας λέει ότι να θυμούνται οι Γερμανοί ψηφοφόροι τι έχω πει για το χρέος. Δηλαδή βάζει το πολιτικό του συμφέρον προκειμένου να σταγκαλίσει έναν υλικό πάνω απ' όλα και να σταγκαλίσει έναν λαό της Ευρώπης. Τη δύο στιγμή έρχεται σήμερα και μας λέει ότι ναι, ναι, μπράβο σας, είστε ήρωες με αυτά που κάνετε. Εγώ στη Γερμανία δεν θα τα έκανα ποτέ. Και δεν απέκλεισε, λέει, νέα μέτρα το 2018 αν δεν βγουν οι αριθμοί. Τώρα, εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει. Άλλα μέτρα δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν νομίζω αντέχει αυτή η χώρα, δεν αντέχει η οικονομία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Αλλά είναι και λίγο προκλητικός ο κ. Σόιμπλε, όταν πραγματικά ξεκάθαρα και είναι και λίγο θράσος. Με έναν λαό που υποφέρει από το 2010, με μια μεσαία τάξη διαλυμένη, με ανθρώπους πραγματικά που έχουν δει το εισόδημά τους να μειώνεται πάνω από 60-70%, με την ανεργία. Τι να πω, με 1,5 εκατομμύριο ανεργούς, με τον ιδιωτικό τομέα να έχει διαλυθεί ουσιαστικά. Δεν μιλάω για το δημόσιο τομέα, μιλάω για το ιδιωτικό. Πώς μπορεί ο κ. Σόιμπλε να λέει ότι εγώ στη χώρα μου δεν θα μπορούσα να το εφαρμόσω ποτέ όλες αυτά τα μέτρα. Το ξέρουμε, κύριε Σόιμπλε, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το ζούμε αυτό. Εσείς πρέπει να το καταλάβετε, γιατί μάλλον θα γυρίσει επόμενα πολύ αυτή η ιστορία. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά το διάβαζα τώρα και λέω ήμαρτον. Μανώ, εσύ που συμφωνεί τη λογική και δεν είναι ανάγκη. Δεν είσαι πάντως μόνη στη λατρεία προς τον κύριο Σόιμπλε, γιατί σήμερα διάβαζα και στο Twitter ότι ένας Αμερικανός δημοσιογράφος, ο οποίος έλεγε ότι τα προβλήματα της Ελλάδας και κατά συνέπεια της Ευρωζώνης θα τελειώσουν όταν ο κύριο Σόιμπλε φύγει από το Γερμανικό Υπουργείο. Γερμανικό Υπουργείο δεν το είπα εγώ να το πει. Μόνο στο Twitter. Πρόσεξε, γιατί με πείτε τα. Ναι, είδε κάλλι δεν το συμπαθούν, δεν είμαι μόνη. Απλά πρέπει να πούμε το εξής. Κυρία Μέρκελ, σήμερα είδε καμία σχέση. Αυτό είναι πάντα. Τα τελευταία διάστημα. Γιατί όμως, γιατί, λόγω εκλογών, δηλαδή, κυρία Μέρκελ, γιατί έχει. Η κυρία Μέρκελ έχει δει και κάποιες δομικές αλλαγές στο προφίλ της, όπως το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, μετά το μεταναστευτικό. Είναι χαμηλά. Έχει πέσει αρκετά. Σε σχέση με τα 70-80 που είχε, έτσι. Βέβαια. Άρα θεωρείς ότι σε αυτό το μοτίβο θα συνεχίσει ο κύριος Σόιμπλε είναι ο κακός ιστορίας και η κυρία Μέρκελ. Μέχρι να τελειώσει. Τουλάχιστον μέχρι το 18 που είναι οι γερμανικές εκλογές, αυτό νομίζω θα το ζούμε. Μάλιστα. Και πώς είδες τα εύσημα προς τον κύριο Τσίπρα και προς τον κύριο Τσακαλώτο από Ευρωπαϊκούς Αξιωματούχους. Δεν είχαμε πάρα πολύ καιρό να. Είναι σε συνέχεια όμως και το ότι θεωρούν και οι ίδιοι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει παταλήσει ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, οπότε δεν μπορούν να του δώσουν το credit για όλο αυτό. Ότι πέρασε. Ναι, από πέρσι μέχρι και τώρα, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο υποτιμούμε. Είναι ότι βλέπω ότι έχουν αρχίσει οι κυβερνητικοί να το λένε πλέον ανοιχτά. Ναι. Κλείνοντας την αξιολόγηση, ουσιαστικά θεωρούν ότι τώρα ξεκινούν την άσκηση εξουσίας. Που έχουμε από πέρσι, δηλαδή το καλοκαίρι, ναι. Ήταν μια διαρκής διαπραγμάτευση. Πιο πέρσι το καλοκαίρι, από τον Ιανουάριο του 2015. Έτσι. 1,5 χρόνο. Άρα τώρα λοιπόν ουσιαστικά θα δοκιμαστεί και ορίζει πέρα όλα τα δύσκολα μέτρα. Θα δοκιμαστεί στο στην εφαρμογή. Στην κυβερνησιμότητα πια. Και να εστιάσουμε και στο ότι για του Ευρωπαίου θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτό το καλοκαίρι, να βγούμε εμεί από το κάδρο του προβλήματος. Ναι, γιατί εγώ διάβαζα χθε το Reuters, υπήρξε μυστική συσκέψη στι Βρυξέλλε για το Brexit, το ενδεχόμενο Brexit. Είναι ανήσυχοι οι Ευρωπαίοι. Ο κ. Ντάιζεμπλουμ δημοσίω χθε τοποθετήθηκε και είπε ότι.
θα είναι πραγματικά, θα έχει τραγικές συνέπειες ένα νέο δημοψήφισμα για να βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχουν και άλλα με το πανί. Θα έχουν και στις Ισπανίες κάτι εκλογές, δεν είμαστε μόνο εμείς. Να πούμε πάντως κάτι για τον Brexit. Γιατί υπάρχει γενικά ένα νέος, τουλάχιστον όσο το παρακολουθούμε από κοντά. Υπάρχει μια γραμμική εξίσωση εδώ. Το ναι, η παραμονή της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωζώνη είναι καθαρά μπροστά εδώ και καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη. Το ναι, να παραμείνουν δηλαδή, κατά του Brexit. Όταν βγήκε το θέμα με τα Panama Papers, όπου ήταν ο κύριος Κάμερον, δηλαδή ένα μικρό σκάνδαλο, είδαμε ότι υπήρξε αλλίωση αυτού του πλεονεκτήματος. Άρα, θεωρούν ότι είναι λιγάκι εύθραυστο. Ναι. Αλλά αν δεν γίνει κάτι δραματικό, δεν νομίζω ότι θα έχουμε ψήφο υπέρ του Brexit στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, ναι, εντάξει. Ο κύριος Χουλιαράκης μου λέει τώρα, η αρχιτέκτορα εδώ, η Εύη Χρήση της εκπομπής, ότι είπε ότι θα χρειαστεί να νομοθετήσουμε νέα μέτρα μέχρι το τέλος του προγράμματος. Γιάννη, πώς είδες, επειδή δεν είχαμε χθες μαζί, ναι. Πώς είδες όλη αυτή τη συμφωνία στο Eurogroup και τα θετικά σχόλια, γιατί εγώ ξέρω, αποκωδικοποιώ όλα τα διεθνή δημοσιεύματα. Είναι η πρώτη φορά που τα θετικά δημοσιεύματα υπερτερούσαν των αρνητικών. Όχι για τον κύριο Τσίπρα, γενικώς εννοώ για τη συμφωνία, για την Ελλάδα, για τις προοπτικές και για τον Έλληνα Πρωθυπουργό και για την κυβέρνηση. Αλλάζει κάτι, θεωρείς ότι αλλάζει κάτι. Στις τσέπες των Ελλήνων δεν αλλάζει. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε εδώ. Έτσι, γιατί ξέρεις, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Όχι. Αμαλία, πάντως πρέπει νομίζω να παραδεχτούμε όλοι ότι έχεις τουλάχιστον κάτι χειροπιαστό. Δηλαδή, έκλεισε επιτέλους ένα Eurogroup με κάτι, όσο κι αν είχε προεξοφληθεί, όσο κι αν είχε προαναγγελθεί, όσο κι αν είχαν ετοιμάσει τα πράγματα. Όσο σκληρά κι αν το πληρώσαμε, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν για να έχουμε αυτή την επιτυχία, γιατί κατ' εμέ είναι τουλάχιστον προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η συμφωνία. Βάζει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και τα βάζει σε μία σειρά. Κυρίως που έκλεισε η αξιολόγηση και βγαίνουν κάποια χρήματα επιτέλους. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Ακριβώς κλείνει μία αξιολόγηση. Από πόσο καιρό έχουν προσπαθώ να υπολογίσω. Είναι το 2013, δεν έκλεισε, 2014. Τελευταία ήταν το 2013 και πήραμε τα τελευταία χρήματα το 2014. Ακριβώς. Άρα είμαστε 2,5 χρόνια. Ναι, 2 χρόνια γεμάτα και. Και με όλα αυτά που υπέρασε η χώρα, έτσι, με διεθνείς κλινικές αναμετρήσεις κτλ. Με όλη αυτή την αναστάτωση που προκλήθηκε και σε επίπεδο κοινωνίας και σε πολιτικό επίπεδο, εκταμιεύεται μια δόση, έρχονται αρκετά χρήματα που σίγουρα πάνε προς την εξόφληση, προς τις υποχρεώσεις τουλάχιστον του ελληνικού κράτους, αλλά μένει και ένα σημαντικό κεφάλαιο, σημαντικά χρήματα για μια ρημαγμένη αγορά που θα πέσουν, έστω και αν είναι με τη μορφή αποπληρωμόληξη πρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες κτλ. Και είναι λίγο πολύ συγκεκριμένη η κατεύθυνσή τους. Έχει όμως μεγάλη σημασία, γιατί είναι λεφτά που έλειπαν από την ελληνική αγορά. Αυτά είναι τα θετικά και δεν μπορούμε να μην τα δούμε. Ναι. Για το χρέος, ακούγαμε ήδη τον κύριο Τσαγαλώτο για το ότι ακόμα και αυτή η παραδοχή, γιατί είμαστε πάρα πολλοί που το λέγαμε, ότι δεν είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Όχι, πολλοί ήμασταν, αλλά η προηγούμενη επιμένει ότι ήταν βιώσιμο το 2015. Θα θυμίσουμε και κυρίως την στάση του κυρίου Βενιζέλου, της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, τέλος πάντων, γιατί ότι είναι βιώσιμο το ελληνικό όμως χρέος. Όμως διευθυνίστηκε ακριβώς με την άποψη και ο κ. Μητσοτάκης. Και ο κ. Μητσοτάκης. Λέγοντας ότι μέχρι το 2015 ήταν βιώσιμο. Τη σημαία πάντως την κρατάει ο κύριος Βενιζέλος. Ο κύριος Βενιζέλος. Το έχει πει. Ακριβώς, ναι, και το έχουμε συζητήσει και εδώ. Να διακόψουμε λίγο, γιατί ο κύριος Χουλιαράκης λέει πότε θα γίνει εκταμείευση των δόσεων. Μπορούμε να διακόψουμε και να πάμε στον κύριο Χουλιαράκη. Επιτρέπει στην οικονομία να πάρει πάλι μπρος. Καταρχάς, με την αυξημένη κατανάλωση σε διαρκή καταναλωτικά αγαθά, αλλά και τις αυξημένες επενδύσεις μετά από μια μεγάλη περίοδο ύφεσης, πενταετούς ύφεσης, όπου τόσο νοικοκυριά, όσο και επιχειρήσεις, μικρομεσαίες ή μεγαλύτερες, υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που είχαν αφήσει πίσω στη διάρκεια των τελευταίων 5 χρόνων και σε δεύτερο χρόνο βέβαια με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η προοπτική λοιπόν που ανοίγεται για την ελληνική οικονομία είναι θετική και το βάρος από εδώ και πέρα, το βάρος της κυβέρνησης θα πέσει ακριβώς στην προοπτική αυτή της ανάκαμψης. Θα ήθελα να πω δύο λόγια και από τη δικιά μου πλευρά για το θέμα του χρέους. Το κρίσιμο μέγεθος, η κρίσιμη αν θέλετε απόφαση του Eurogroup της προηγούμενης Τρίτης είναι η δέσμευση των χωρών μελών της Ευρωζώνης ότι μέσω μακροπρόθεσμα οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες στις ελληνικές οικονομίες θα παραμείνουν καταρχάς κάτω από το όριο του 15% του ΑΕΠ και σε χρόνο μακροπρόθεσμο, η δικιά μας ερμηνεία είναι μετά το 2038, κάτω από το όριο του 20%. Να, θα ήθελα να δώσω μια αίσθηση του τι σημαίνουν τα μεγέθη αυτά. Αυτό έχει σημασία, από το 2009
τη χρονιά που ουσιαστικά ξεκίνησε η κρίση στην ελληνική οικονομία. Μέχρι το 2013 οι χρηματοδοτικές, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας ήταν κάθε χρόνο πάνω από το 25% του ΑΕΠ. Το 2013 είχε πλησιάσει το 33% του ΑΕΠ, το 2012 το 29,9% του ΑΕΠ, το 2010 ενδεικτικά το 26,8%, το 2009 το 27,4%. Μάλιστα. Ακούσαμε έτσι να μιλάω και πήρε το λόγο τώρα ο κ. Σκουλιαράκης και λέει και εκείνος για το ωφέλη από το Eurogroup. Λοιπόν, Γιάννη, άρα έχουμε και το νοικοκυριακό χάρτη για το χρέος. Άρα κάτι ακριβώς έγινε. Ακριβώς έγινε κάτι. Βέβαια, πρόσεξε αυτό, θα ήθελα έτσι πολύ σύντομα έτσι για να κλείσω ότι αυτά από μόνα τους, δηλαδή ότι έρχονται κάποια χρήματα που θα πέσουν στην αγορά, δεν σημαίνει τίποτα, έτσι. Το είπα και είναι εγώ. Μια αρχή, θέλει κάποια εργαλεία. Εργαλεία που έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις. Προκειμένου, αυτά πρέπει να συνοδευτούν τουλάχιστον από μια διάθεση για επενδύσεις από το εξωτερικό. Δηλαδή, αυτό πρέπει νομίζω να κάνουμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτό το πλαίσιο σε ό,τι αφορά τον. Αρχίζοντας από τον αναπτυξιακό νόμο που έτσι κι αλλιώς τη Δευτέρα θα έρθει στη Βουλή, μέχρι το περιβόητο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας. Και να δούμε οτιδήποτε μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτό το θετικό κλίμα που υπάρχει. Γιατί, όπως είπε σωστά, είναι η Ευρωπαϊκή ηγέτηση, είναι όμως και ο τύπος, ο δυτικός, ο ξένος τύπος, ο οποίος διάβαζα τώρα λίγο πριν μπούμε του Νίξον το άρθρο, το υποστηρικτικό ναι. προς τον Τσίπρα και αυτά. Είναι πράγματα που νομίζω έστω και ως κλίμα πρέπει να τα εκμεταλλευτεί η ελληνική πλευρά για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Παναγή. Κοίταξε, νομίζω ότι θα συμφωνούμε όλοι στη γενική εκτίμηση. Ότι είναι θετικό ότι κλείνει η αξιολόγηση. Αυτό, ας πούμε, αυτόματα σημαίνει μια χρηματοδότηση η οποία θα κρατήσει, ας πούμε, χωρίς προβλήματα τη χώρα για το επόμενο, νομίζω, μέχρι τέλος του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια γραπτή και πιο συγκεκριμένη και αναλυτική δέσμευση για το θέμα του χρέους. Ναι. Πέραν από μια απλή αναφορά. Γιατί όμως λένε όλοι για νέο μνημόνιο, για συμπληρωματικό, ότι δεν πετύχανε τίποτα. Γιατί και η εξωματική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση γενικότερα είναι τόσο αυστηρή και λέει ότι. Κοίταξε, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν. Εντάξει, υπάρχει. Ο καθένας έχει την επικοινωνιακή του στρατηγική. Άλλος μιλάει για μνημόνιο, άλλος όχι, άλλος. Κοίταξε. Ότι ας πούμε το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε ένα τίτλο σήμερα στο ποντίκι. Ναι, να το δείξουμε. Χώρισε, που λέει και τώρα τρέχουμε. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα ακριβώς. Και τώρα τρέχουμε. Και για την κυβέρνηση το λέτε, πιστεύω. Όχι εμείς να τρέξουμε, κυβέρνηση. Όλοι. Οι πολίτες τρέχουν έτσι κι αλλιώς. Καλά, οι πολίτες τρέχουν τώρα μαραθώνιο από το 10. Κοίταξε. Και τον διαλέξαμε και σκόπιμα γιατί έχει και διτή ερμηνεία. Δηλαδή μπορεί να τον ερμηνεύσει και μας τρέχουν. Σωστά. Έξυπνος τίτλος. Όλα μαζί. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία λοιπόν τώρα είναι να εφαρμοστούν. Να εφαρμοστεί ότι έχει συμφωνηθεί και να αποδώσει όσο πρέπει να αποδώσει. Είναι βέβαιο ότι δεν θα εφαρμοστούν όλα. Μην με γελιόμαστε τώρα, γιατί δεν είναι. Εγώ δεν το λέω με τη σκοπιά ότι εδώ είναι Ελλάδα. Πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν. Είναι Σόιμπλε ότι αυτά τα μέτρα εγώ ποτέ δεν θα έφεραν στη Γερμανία. Ναι, δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν και για αντικειμενικούς λόγους και για άλλους λόγους. Άρα επομένως, ας πούμε, και εντάξει, αργότερα θα υπάρχουν και κάποια μέτρα και κάποια τροποποιήσεις κλπ. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι με τη μεγάλη καταιγίδα έτσι, έχει περάσει. Οι σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει. Υπάρχουν προβλήματα όμως στις ιδιωτικοποιήσεις, ποιες είναι οι εταιρείες, τι ποσοστό θα δώσουν, αν θα υπάρχει αξιοποίηση και μια σειρά από πράγματα. Όπως ας πούμε, υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα. Εγώ επειδή τυχαίνει να ξέρω λίγο παρασκήνιο, τα 50 δις που μπήκαν από τις αποκρατικοποιήσεις το 2010 ότι θα μαζέψει η χώρα, μιλάμε για τρελά πράγματα. Έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ. Και το ξέρουν και όλοι. Μα το, φυσικά το ξέρουν και όλοι. Και το ξέρουν και όλοι. Και το ξέρανε και όλοι. Μα το ξέρουν και τώρα. Και αυτοί που λένε ότι πουλήθηκε όλη η χώρα και αυτοί που πάνε. Πού να πουληθεί και τι, ας πούμε. Έτσι. Καταρχήν, οι μισές εταιρείες από αυτές, όχι κάποιες εταιρείες από αυτές που είναι κερδοφόρες, δεν πρόκειται να δεθεί παραπάνω από το 51%. Βέβαια. Αυτό είναι βέβαιο. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι ανεξαρτήτως με τις επικοινωνικές στρατηγικές, το θέμα είναι ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δούμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αποδώσουν κάποια μέτρα, να δούμε σιγά σιγά πώς μπορούμε να βγούμε από αυτό το λούκι, από αυτό το τούνελ. Ακριβώς.
Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό και είναι αυτό και το ζητούμενο. Περιμένει το ο κόσμος. Αυτό και περιμένει ο κόσμος. Περιμένει αν εκκλήσει αξιολόγηση. Και αν από τον κόσμο δεν είναι ότι. Το Weaver τελικά ομολόγα. Δεν είναι ότι ο κόσμος δεν έχει διάθεση ούτε. Γιατί πολλοί λένε ότι δεν κατεβαίνει ο κόσμος στους δρόμους, ότι είναι στον καναπέ κλπ. Ο κόσμος θέλει να δει μία λύση. Να δει, ας πούμε, ακριβώς, να δει πώς θα προχωρήσει το πράγμα. Πάντως και αυτό, Παναγία, αν μου επιτρέψεις, Αμαλία, και αυτά που λέει ο Παναγίας, δηλαδή το κακό στην υπόθεση, τα σκληρά μέτρα ουσιαστικά ανήκουν στο παρελθόν, έτσι κι αλλιώς τα έχεις ψηφίσει, τα πέρασες. Σήμερα και λέμε για τη συμφωνία του Eurogroup. Και τα δύο προηγούμενα μνημόνια, μην τα ξεχνάμε. Ακριβώς. Έτσι. Εντάξει τώρα. Και πρέπει δηλαδή να το δούμε. Το σκληρό, αλλά και τα δύο προηγούμενα σκληρά. Εγώ τα βάζω όλα μαζί. Εννοείται. Πρέπει να το δούμε ως κατάληξη μιας δύσκολης υπόθεσης για τη χώρα. Η κατάληξη είναι κάτι θετικό. Με αυτή την έννοια θέλω να το πω. Δηλαδή ότι και εκεί κάπου νομίζω ότι και η υπερβολικά σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν βοηθούν τον εθνικό στόχο. Γιατί πρέπει να το δούμε ως εθνικό στόχο. Και να πω και κάτι άλλο. Ότι όλη αυτή η ιστορία έδωσε τη δυνατότητα να γίνει και ένα επόμενο βήμα. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό και αυτό που είπε ο Γιάννης και αυτό που είπε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Σταθάκης, ότι τη Δευτέρα θα κατατεθεί ο αναπτυξιακός νόμος. Επιτέλους. Αυτό είναι το βασικό. Και θέλει προσοχή, θέλει σωστή διαβούλευση. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, αναμενόμενα. Όσοι βράζουμε μέσα σε αυτό το ζουμί, να το πω έτσι όπως το λένε απλά και λαϊκά, ξέρουμε ότι η αντιπολίτευση μιλάει για τρίτο μνημόνιο Τσίπρα, για τέταρτο, για πέμπτο, για έβδομο. Τώρα το διάβαζα χθες. Το θέμα λοιπόν. Ανεπαρκής η λύση για το χρέος. Με λογιστικό τρίκ. Μην διαβάσω άλλο. Διαβάζω μετά παρακάτω. Έρχεται και τέταρτο μνημόνιο. Δηλαδή εντάξει. Κοίταξε, αυτά θα υποθούν, Αμαλία. Εγώ δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Σημασία έχει. Σημασία έχει ότι η κυβέρνηση με αυτό που εν πάση περιπτώσει έγινε, έκλεισε αξιολόγηση. Θα υπάρχει μεθοδότηση. Δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως τα περσινά. Έτσι. Και με τις δεσμεύσεις για το θέμα του χρέους. Είναι ο δικός χάρτης. Με τη δουλειά που έχουν να κάνουν αν πρέπει να εξαγοραστεί ένα κομμάτι του χρέους από άλλες χώρες, γιατί είναι και κάποιες χώρες οι οποίες χρωστάνε κλπ. Αυτά όλα πρέπει σιγά σιγά να γίνονται. Να κατατεθεί αναπτυξιακός νόμος και από εκεί και πέρα να δημιουργηθεί ένα άλλο κλίμα. Αυτό δίνεται. Ένα άλλο κλίμα αυτό, να δημιουργηθεί ένα άλλο κλίμα. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ με τον Μάνο τον Οικονομίδη, τον Γιάννη τον Κορώνα, τον Παναγιώτη Κουτουφά, να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή Πολιτική Οικονομία. Βρίσκεται σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου των κυρίων Τσακαλώτου Χουλιαράκη και της κυρίας Γεροβασίλη για το θέμα του συμφωνίας στο Eurogroup και βεβαίως τι ακριβώς θα συμβεί με το ελληνικό χρέος, ποια θα είναι τα βήματα απομείωσής του. Ο κ. Τσακαλώτος θα είπε ότι είναι η πρώτη φορά που οι Ευρωπαίοι παραδέχονται ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρχει περίπτωση για νέα μέτρα στο διαμικό σχήματος και ο κ. Κουλιαράκης. Και τώρα αυτό που είπε ο κ. Τσακαλώτος και θα συμφωνήσω μαζί του, έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου για να ξεκαθαρίσει ο Υπουργός Οικονομικών ότι δεν υπάρχει. Ότι έχουν αλλάξει πράγματα από τότε που έκλεισε η συμφωνία στο Eurogroup και θα εκτεταμηθεί η δόση και έχουμε πρώτη φορά έναν οδικό χάρτη για την απομείωση του ελληνικού χρέους. Γιατί κάποιοι, είπε ο κ. Τσακαλώτος, είναι σαν να μην έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Γράφουν, λες και είμαστε πριν από το Eurogroup, πριν από τη συμφωνία. Και θα συμφωνήσω σε αυτό μαζί του, γιατί και εγώ διαβάζοντας αναρωτιέμαι, υπήρξε τελικά Eurogroup, υπήρξε συμφωνία, ή μήπως το είδα στον ύπνο μου την τρίτη το βράδυ, και ότι δεν υπάρχει τίποτα. Κάτι υπάρχει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα να μου πείτε, αναρωτιέστε και εμένα τι με ενδιαφέρει, γιατί εγώ βλέπω να έρχεται μια φοροκαταιγίδα και θα πρέπει να πληρώσω. Και πολύ σωστά ο ελληνικός λαός αυτό τον ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει εάν υπάρχει ο δικός χάρτης για το χρέος και πότε θα ελαφρυνθεί και πώς. Όμως, αν δεν γίνουν κάποια βήματα προς την ανάκαμψη της οικονομίας, δεν πρόκειται να δει ούτε ο λαός προς το τούνελ. Λοιπόν, να πάω να δούμε λίγο το βίντεο, γιατί έχουμε τις δηλώσεις. Έχουμε συγκεντρώσει τις δηλώσεις του κ. Γιουκέρ, του κ. Τούσκ, του κ. Ομπάμα από την Ιαπωνία, όπου πραγματοποιείται η σύσκεψη των G7 και είναι ψηλά η Ελλάδα στην ατζέντα και το ελληνικό χρέος. Εγώ θα πρέπει να λίγο πιο υποστηρικτική δηλώση από τον κ. Ομπάμα. Ήταν ναι, μεν αλλά. Καλά, τώρα ξεκίνησε. Θα έχει συνέχεια. Ναι, είπε ότι έχει αποκλειστεί. Ναι, τίζερ. Εσύ λες ότι θα υπάρξει κάτι. Ναι, αφού το έχουν πάρει πάνω. Έχουν πάρει πάνω του Αμερικανικού παράγοντε. Διαδραμάτισε τώρα, θα σα το πω. Θα πω ότι υπήρξε και τηλεφώνημα Ομπάμα σε υψηλόβαθμο με Ευρωπαίο αξιωματούχο. Κλείστε σήμερα το θέμα με την Ελλάδα, στο Eurogroup τη Τρίτη. Στην ίδια στιγμή ο κύριο Ντράγκη, έξαλλο, περιφερόταν στου διαδρόμου εκεί που ήταν έξαλλο τον κύριο Σόιμπλε. Και, εντάξει,
Το καταλαβαίνω τον κύριο Τράγκη. Να προσθέσουμε κάτι για το Μοσκοβισί, για να μην τον αδικούμε. Όχι, εμένα τώρα αυτό που διάβασα δεν μου άρεσε καθόλου. Μην ξεχνάς όμως ότι ο κύριος Μοσκοβισί ήταν εκεί όταν ξεκίνησε το δράμα. Δηλαδή, όταν το 2010 μπήκαμε με τον κύριο Στροσκάν γενικό διευθυντή, ήταν ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, είχε πλήρη εικόνα τι γινόταν τότε και στα μαγειρία. Γιατί θέλετε να τον αικαιολογήσουμε, εννοώ ότι έχει εικόνα για το πώς αντιμετώπισε την κατάσταση η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Έχει καλύτερη εικόνα των ισορροπιών που πρέπει να κρατάει. Πατάει και στις δύο οκτώσεις του Ατλαντικού. Ο κύριος Γιούγκερ δεν πατάει. Ο κύριος Γιούγκερ που πατάει. Μια χαρά. Μόνο εδώ, όπως και ο κύριος Τούσκ. Τώρα πατάει ο κύριος Γιούνκερ. Εντάξει, δεν ήταν πάντα τόσο φιλικός. Θέλω να πω. Ήταν και επικριτικός. Αλλά τώρα, σήμερα. Ο κύριος Γιούνκερ ήταν. Ο κύριος Τούσκ νομίζω να μου κάνει την έκπληξη σήμερα. Ναι, γιατί ήταν καθαρά επιλογή της Γερμανίας. Αλλά και ο κύριος Γιούνκερ θυμάσαι να έχει σηκώσει λίγο τους τόνους απέναντί μας τότε που ήταν, πεζόταν αν τελικά αυτό ήταν η επιλογή. Ναι, της σωστά, Γερμανίας, σωστά. Εκεί. Για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έπαιξε ένα ρόλο και το κόμμα γενικότερα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είχε μια σύσκεψη πριν το Eurogroup ακριβώς. Εκεί υπόθηκαν διάφορα πράγματα. Όμως, ξαναλέω ότι ο ρόλος του Μάριο Ντράγκη, του Ιταλού Κεντρικού Τραπεζίτη και επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζης, ήταν καταλυτικός. Ο κ. Ντράγκη, γνωρίζοντας τα προβλήματα των Ευρωπαϊκών Τραπεζών, 900 δις δολάρια τα κόκκινα δάνεια, δεν ήθελε με τίποτα να αναπληρωθεί μια ελληνική κρίση. Όμως, σε αυτό το σημείο, και με επιτρέψετε μου και θα σας ρωτήσω, θέλω να πω κάτι. Πρέπει εμείς οι δημοσιογράφοι που ασχολούμαστε με οποιοδήποτε ρεπορτάζ, όταν γράφουμε κάτι, όπου και αν το γράφουμε, να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί την ώρα που ο λαός υποφέρει, την ώρα που τη Μεγάλη Πέμπτη παίρνει ένα κόσμο έντρομο τηλέφωνο και μας ρωτούσαν όλους αν γίνει κούρεμα καταθέσεων. Και συμφωνείτε όλοι νομίζω. Αυτό ήταν, το είχαμε συζητήσει. Έτσι, το είχαμε συζητήσει. Πάλι τις αυτές τις μέρες υπάρχει μια φημολογία ότι οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν νέα ανακεφαλαιοποίηση. Βγήκε ο κ. Καραμούζης της Eurobank, από τα κορυφαία στελέχη, διοικητικά στελέχη, και είπε ότι και μάλιστα έρχεται στα βέλη του στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις νέες κεφαλαιακές ανάγκες που προβλέπει το Ταμείο στην έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Και είπε ότι αν είναι δυνατόν να μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή, που οι τράπεζες είναι πλήρως ανακεφαλαιοποιημένες σε ελληνικές, που έχουμε τη μείωση των ρυθμών, του ρυθμού αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το είδαμε και στα αποτελέσματα της Eurobank και στα αποτελέσματα της Πειραιός. Ο κ. Σάλλας μίλησε ότι θα μειωθούν τα δάνεια, τα κόκκινα, κατά ένα δις. Λοιπόν, να βγαίνουμε εμείς εδώ, δημοσιογράφοι, και να λέμε ότι έρχονται νέες αυξήσεις και βαλές στις τράπεζες. Ενώ ξέρουμε ότι θα επανέλθει ο Weaver στα ελληνικά ομόλογα, θα μπει η Ελλάδα στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης. Έτσι, ήδη έχουν μπει τα ομόλογα του FSF και υπάρχει κεφαλαιακό κέρδος. Πώς είναι δυνατόν να καλλιεργούνται πάλι τέτοια σενάρια όταν δεν έχει ακόμα σβήσει το μελάνι από την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, από όλα αυτά που γράφονταν περί ξεπουλήματος, περί. Εμέσως πριν, σαφώς, θέλω να πω ότι και στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε μετά το Eurogroup έγινε αναφορά σε αυτό. Και όταν λέω εμέσως πριν, σαφώς, τι εννοώ. Είπαν ότι έχουν περισσέψει 19 εκατομμύρια. Έτσι, από την ανακεφαλαιοποίηση. Νομίζω και ο Μοσκοβισί το είπε. Σωστά. Και ο Ρέντλινγκ. Πολύ σωστή παρατηρήση που έκανε και ο κ. Ρέντλινγκ. Και ότι αυτά τα λεφτά θα χρησιμοποιηθούν για το χρέος. Άρα. Αν ήταν να γίνει ανακεφαλαιοποίηση, δεν τα δίνανε. Μα εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει το 2017, αν υπάρχει μια παγκόσμια κρίση. Εάν εδώ έχουμε μια πολιτική κρίση στην Ελλάδα, πολιτική αβεβαιότητα, και αν δεν πάει καλά το πρόγραμμα όπως πρέπει. Εάν συνεχίζουν να αυξάνουν τα κόκκινα δάνεια. Εάν οι τράπεζες δεν προχωρήσουν στις κινήσεις που πρέπει να προχωρήσουν. Τότε δεν μπορώ να πω εγώ αν το 2017 θα χρειαστούν. Αυτό κανείς δεν νομίζω ότι το ξέρει. Όμως είναι πραγματικά τελείως άτοπο, άστοχο. Θα έλεγα και ανήθικο από πλευρά να επιμένουν κάποιοι ότι οι τράπεζες χρειάζονται νέα ανακεφαλαιοποίηση αυτή τη στιγμή, τους επόμενους μήνες. Σας λέω ξανά, το 2017 δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα γίνει. Σας λέω λοιπόν, μην ακούτε τέτοια πράγματα. Δεν ισχύει αυτό. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο κ. Ντράγκη και η κυρία Νουή, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Υποπτικού Μηχανισμού. Μπορεί να θέλουν κάποιοι να κάνουν αντιπολίτευση και πολύ σωστά κάνουν. Αυτό είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων, να κρίνουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Κανείς δεν λιβανίζει τον κ. Τσίπρα και λέει τα έκανε όλα καλά. Όμως όχι, μην παίζετε με την ψυχολογία των καταθετών, των ανθρώπων, των πολιτών που πήραν τα χρήματά τους, τα έκρυψαν κατά τα στρώματα, εκείνο το διαβολικό 2015, γιατί ήταν διαβολικό, εγώ το παραδέχομαι, με τις αστοχίες και του κ. Βαρουφάκη. Όμως τώρα πια πρέπει να χτίσουμε πάνω στην ψυχολογία. Δηλαδή, αυτό που χρειάζεται η αγορά, πέρα από τα χρήματα να κινηθεί, είναι η βελτίωση της ψυχολογίας, συμφωνείτε μαζί μου. Και των ενδυνάμει επενδυτών, έτσι. Καταθετών, όλοι και αυτά είναι και έτσι. Να προσθέσουμε και κάτι άλλο. Ναι. Ότι οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, ανεξαρτήτως τι σημαίνει, αν δηλαδή θα πουληθούν σε κοράκια, φαν και πώς θα διεκδικηθούν αυτά. Διότι εκεί έχουμε όλοι τις επιφυλάξεις μας, έτσι. Ναι, βεβαίως. Από τη στιγμή που θα πουληθούν από τις τράπεζες, όπως ξέρουμε και ξέρεις και εσύ και ο κόσμος που ξέρει οικονομικά καλύτερα, η βελτίωση της οικονομική και λογιστική και χρηματοοικονομική θέση των τραπεζών θα είναι εκτόξευση. Εκτόξευση, συμφωνώ. Όπως επίσης να πω ότι χθες βγήκαν κάποιοι εκεί, η Μούντις μίλησε, ο διεθνής αξιολόγος Αμερικάνικος, ότι είναι θετικό
Great positive η συμφωνία, ούτε θετικό. Η Φίτση είπε ότι ναι, μεν, αλλά. Ναι, αλλά υπάρχει ρίσκα. Θα συμφωνήσω. Βγήκε όμως και η Σύνδικο, βγήκαν και άλλοι εκεί και είπαν ότι είναι ένα σημαντικό βήμα. Και εκεί κάποιοι πάνε να χτίσουν πάνω. Παίρνουν μια κουβέντα από μια ανάλυση, χωρίς να διαβάζουν όλη την ανάλυση, και χτίζουν ένα ολόκληρο αρνητικό σενάριο για τη χώρα. Ότι δεν θα έρθουν αναβαθμίσεις, ότι πάλι είμαστε στα ίδια, ότι το χρέος είναι μεσοβέζικη λύση. Μην, δηλαδή, πραγματικά αυτή την κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα και τους πολίτες, είναι αυτή για μένα είναι. Τελείως άκομψο, πραγματικά άκομψο. Όπου και να είναι και ο καθένας μας, να προσπαθεί να ισοπεδώσει ό,τι έχει γίνει την Τρίτη. Εγώ δεν λέω να μικρύνεις τη συμφωνία, γιατί το έχουμε πει. Το λέμε και εδώ, έχει και γκρίζα σημεία. Χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης. Παγίδες. Ναι, πρέπει να τα προσέξεις, Να καταβάλει τιτάνιες προσπάθειες για να βγει το πρόγραμμα. Χρειάζεται προσέλκυση επενδύσεων, επιτάξεις στις μεταρρυθμίσεις. Εμείς τα λέμε όλα από εδώ. Αλλά δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι. Πραγματικά η κυβέρνηση πήρε αυτό που ήθελε. Γι' αυτό και λέμε, δεν μιλάω εγώ για τον κύριο Τσίπρα, προς Θεού. Λέω όμως ότι ήταν μια θετική εξέλιξη. Αν μη τι άλλο. Λοιπόν, πάντως, αν στις 2 Ιουνίου την άλλη Πέμπτη που είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τη συνεδρίαση, όντως επιβεβαιωθεί και αρχίζει να δέχεται πλέον ο κύριος Ντράγκη τα ελληνικά ομόλογα. Ως κολάτρα όλες εγγύησεις για αυτήν την ρευστότητα των τραπεζών. Είναι το ισχυρότερο σήμα προς όλους. Πάλι ότι... θα υπάρχει κριτική. Εσωτερικά θα υπάρχει πάντα. Το ζήτημα είναι αν καθησυχαστούν οι αγορές. Ναι. Ώστε να πεις ότι σε έναν εύλογο χρόνο που είναι μέσα στο 17, κάποια στιγμή, εάν εδώ υπάρχει μια πολιτική νηνεμία, εάν τα πράγματα πηγαίνουν χωρίς αναταράξεις, θα αρχίσει πλέον να υπάρχει ζωηρό το ενδεχόμενο επιστροφής μας στις αγορές. Δηλαδή, βλέπω εδώ τώρα κάπου. Δεν θα πω πού. Δεν λέω. Το ελληνικό χρέος στην ατζέντα ψηλά στο G7, σύνολο των G7. Συμφωνώ. Μέρκελ και Ομπάμα, καμπανάκι από Μέρκελ και Ομπάμα, χρειάζεται ακόμα πολύ δουλειά στην Ελλάδα. Δηλαδή, τώρα. Έτσι, είπανε από μια κουβέντα ο καθένας, Μανώ, και η κυρία Μέλη και ο κύριο Ομπάμα. Δεν έχει ξεκινήσει η συζήτηση ακόμα, τώρα ξεκινάνε. Ο πρόεδρος Ομπάμα απλά το έχει εστιάσει όχι τόσο σε εμάς. Γιατί είναι ακριβώς αυτές οι λέξεις, το ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Ναι. Όχι η Ελλάδα, η Ευρωζώνη. Ακούτε. Το καμπανάκι του κύριου Ομπάμα το χτυπάει στην κυρία Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ χαμογελάει και δείχνει τον κύριο Σέμπελ. Αυτό είναι το ήταν. Για ξαναπέσω, αυτό μου άρεσε. Λοιπόν, ο κύριο Ομπάμα λέει. Ο κύριο Ομπάμα δείχνει την κυρία Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ χαμογελάει, δείχνει τον κύριο Σέμπελ. Ο κύριο Σέμπελ δείχνει τι εκλογέ που θα γίνουν στην Γερμανία το 18 και γυρίζουμε γύρω από την ουρά μα. Και γυρίζουμε γύρω από την ουρά μα και στη μέση ο ελληνικό λαό να λέει ο κύριο Σέμπελ ότι εγώ αυτά τα μέτρα με τίποτα δεν τα εφάρμοζα στη Γερμανία. Αλίμον το θράσος του, δηλαδή το θράσος του. Η κυρία Μέρκελ την είδαμε όταν πάρα πολύ, με χαμηλούς τόνους, κάθισε αποστάσεις. Τώρα, να, θέλω. Ναι, θέλεις να πας στο. Μία μικρή παρατήρηση σε αυτό που λες για το πώς έχουμε υποδεχτεί. Πώς έχουμε υποδεχτεί τη συμφωνία. Επειδή, για να το δούμε και λίγο τα πράγματα επί της ουσίας. Σε ό,τι αφορά στις πολιτικές εξελίξεις που μπορούν να σημειωθούν έτσι όπως είναι η κατάσταση και λίγο πολύ όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ναι. Ουσιαστικές εξελίξεις, δηλαδή προσφυγή στις κάλπες ή τέλος πάντων εκλογές πάλι, δεν το θέλει λίγο πολύ κανένας. Ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν το θέλει. Αυτό και αυτό λέει και επίσημα ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα κακά τα ψέματα, λίγο πολύ το ξέρουμε ότι δεν θέλουμε εκλογές. Εκεί ακριβώς είναι το ζήτημα. Αυτό τώρα νομίζω ότι έχει αλλάξει. Λέει, μιλάει για ανάκαμψη 4% και. Αυτό το 4-2. Ναι, εντάξει, αυτό είναι και πώς πιστεύεις ότι μπορείς να το χειριστείς. Αυτό, ναι, σαν μοντέλο. Αυτό το δέχομαι. Απ' την άλλη, δεν δέχομαι αυτή την πίεση για εκλογές όταν ουσιαστικά δεν τις θέλεις και θέλω να σταθώ σε αυτό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι σε τόσο υψηλούς τόνους η αντιπολιτευτική σου γραμμή στο κομμάτι της συμφωνίας. Του κλεισίματος της αξιολόγησης, της εκταμείευσης της δόσης, να έχει σαπορτάρισμα, να έχει πλαισίωμα και από αντίστοιχες τοποθετήσεις σε ΜΜΕ, σε το πώς το χειρίζονται οι συνάδελφοι και τα συγκεκριμένα μέσα. Και όλο αυτό σε βάρος, επιμένω, ενός εθνικού στόχου. Δηλαδή, σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αξιολογήσεις και να αξιολογήσεις θετικά και να αξιοποιήσεις από εδώ και στο εξής. Και εκεί πάνω να είσαι πολύ σκληρός στην αντιπολιτευτική σου στην κριτική σου, στο πώς θα χειριστείς αυτά τα καλά που έχεις πάρει από τη συμφωνία. Εκεί είναι δηλαδή ο προβληματισμός. Δεν συμφωνώ σε κάποια θέματα, ότι αυτά που είναι βεβαίως εθνικά θέματα, όπως το χρέος, που είναι στο ελληνικό χρέος, όταν η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει, ότι το χρέος θα μειώσει μέχρι το 15. Παναγή, πώς κρίνεις εσύ αυτή την πολύ αυστηρή κριτική και για τη συμφωνία στο Eurogroup της Νέας Δημοκρατίας. Αυτούς τους υψηλούς τόνους που έχει πάρει τη γραμμή. Βέβαια, λίγο, θα ρωτήσω μετά και τον Μάνο, άλλαξε τακτική ο κ. Μητσοτάκης. Σήμερα πάλι επανήλθα. Άλλαξε, λείπει ο Άδωνης στην Αμερική. Α, γι' αυτό. Τουιτάρι. Ευγένειο. Τουιτάρι. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε ένα σύμμαχο στις εκλογές, ο οποίος έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο και στην πρώτη εκλογή, δηλαδή ποιος
φεύγει και ποιος μένει και στη δεύτερη. Αυτός ήταν ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης... Τώρα το λέει για καλό αυτό. Το λέω σοβαρά, το λέω αυτό. Και λέω ότι επειδή είναι αυτός ο οποίος πρεσβεύει την ολική... Να κάνουμε δρόμο του Παπαστάβρου. Την ολική αντιπολίτευση. Την ολική, δηλαδή, ισοπεδωτική αντιπολίτευση. Έτσι, θα συνεχιστεί αυτό όσο, ας πούμε, ο κ. Μητσοτάκης επηρεάζεται από αυτό το σύστημα που σημαίνει και Βορύδης μέσα και διάφορος και διάφοροι άλλοι. Ναι, γιατί την άλλη πλευρά, εγώ δεν έχω δει πολύ να βγαίνει προς τα έξω. Μα, την άλλη πλευρά. Σχεδόν, υπήρχε ποτέ να μιλάει σε 80 βουλευτές της αντιπολίτευσης ο κ. Γεωργιάδης και να μιλάει για ανθρωπάκια στη Βουλή μέσα? Εγώ δεν τα έχω ακούσει ποτέ μου. Από ό,τι θυμάμαι, μου το έλεγε ο πατέρας μου το 65 που γινόντουσαν στη Βουλή. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, να λες πολιτική απατεώνες και να το λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ψεύτης, δεν έχει τσίπα. Ψεύτη τον Πρωθυπουργό. Να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς το γράψαμε χθες και ως σχόλιο. Ναι, να το δείξουμε. Την μέρα που έχει αναλάβει ο κ. Μητσοτάκης, όταν απευθύνει στον κ. Τσίπρα, δεν λέει κύριε Πρωθυπουργέ. Κύριε Τσίπρα. Πολύ σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Είναι απαξιωτικό, βέβαια. Και είναι μία αντίληψη η οποία δεν συνάδει προς τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, έχει αδικήσει ένα άλλο στυλ ο κ. Μητσοτάκης. Είναι συντηρητικός, είναι σοβαρός. Είναι ένα πρόσωπο. Και όλα αυτά δεν είναι άρεστα. Έτσι, όλα αυτά δεν είναι άρεστα. Στη μεγάλη πλειοψηφία. Σε κάποιους λοιπόν, όμως θεωρούν ότι σωστά. Εγώ νομίζω όλη αυτή η ιστορία τώρα. Και των εκλογών, οι οποίες μην ξεχνάμε ότι ήταν μια αλλαγή πολιτική, γιατί μέχρι κάποια στιγμή έλεγε ο κ. Μητσοτάκης ότι εγώ δεν θέλω εκλογές. Βέβαια. Ξαφνικά έκανε τις εκλογές. Βγήκε έξω. Και την μεγάλη ανάγκη της χώρας. Mm. Λοιπόν, όλο αυτό, όλη η στάση του τώρα απέναντι στην ιστορία της αξιολόγησης και πώς την υποδέχτηκε και τι γίνεται, νομίζω ότι δίνει ένα σήμα. Επίσης υπάρχει ένα δεδομένο ότι υπάρχει μια λευκή απεργία με στη Νέα Δημοκρατία. Το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα. Δηλαδή το σύστημα Καραμαλή κλπ. Δεν φαίνεται, ας πούμε, να βγαίνει και μπροστά. Ανέχεται μέχρι στιγμή. Ναι, ανέχεται. Έχει μια, βέβαια, έχει μια ανοχή. Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω ότι θα φέρουν τη Νέα Δημοκρατία μπροστά σε νέα δεδομένα. Και μάλλον όχι σε νέα δεδομένα, να επανεξετάσει αυτή τη στάση την πολύ σκληρή και την πολύ. Νομίζω ότι μου αρέσει ο λόγος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ θέλω να το δω ως τρίτο πρόσωπο, έτσι. Όταν λες ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν ισοπεδωτικός και τον κατηγορείς και λες, τι παριστάνει τώρα, τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή αυτό που καταδικάζει. Ναι, έλεγε εσύ όταν ήσουν στην αντιπολίτευση ή εταιρεία έκανε. Έτσι, μα άφησε να περάσουμε τι μεταρρυθμίσει και ήσουν τρίτο παρατηρητή. Αλλά αυτό λένε στην Νέα Δημοκρατία. Ότι και εμεί προσπαθήσαμε να κάνουμε και ήταν στα πεζοδρόμια. Η πολιτική ζωή του τόπου δεν μπορεί να κατατρέχεται από εκδικητικότητα. Δηλαδή, να πάρουμε, συγχωρείς Γιάννη, να πάρουμε εκδίκηση γιατί μας έκανε αυτό ο Τσίπρας, να το κάνουμε και εμείς τώρα. Οι Ευρωπαίοι αυτό είπαν στους σοσιαλιστές. Για Αμαλία, λέω, θέλω να πω ότι στη Νέα Δημοκρατία βγαίνει και μια αγωνία στο πού θα βρούμε, πού θα στρέψουμε μια αφήγηση, το τι θα μπορέσουμε να πλασάρουν, να πουλήσουμε στην κοινωνία και στους ψηφοφόρους και σε αυτούς που θέλουμε να επιστρέψουν στο κόμμα και τα λοιπά. Στο κέντρο, στο μεσαίο χώρο. Ακριβώς. Που είναι ανοιχτά τα αυτιά του και μπορεί να ακούσει και από τις δύο πλευρές. Κυρίως από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, ο Τσακαλώτος, όλη η διαπραγματευτική ομάδα παίζει και σε ένα γήπεδο που είναι θεωρητικά ξένο προς τους ίδιους, την κυβέρνηση εννοώ, και οικείο στην Νέα Δημοκρατία. Όταν θέλω να πω, όταν σε κερδίζουν με ένα πλαίσιο, με ένα μείγμα, αν θέλεις, που έχει και αρκετά στοιχεία ελεύθερης οικονομίας, δεν θα πω φιλελεύθερης που ακούγεται πολύ άσχημα στα αυτιά των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλω να σου πω, όταν βλέπεις πλέον ότι ο κύριος Τσακαλώτος μπορεί και μιλάει με τους ομολόγους του. Όταν βλέπεις ότι αποσπά εκολογικευτικά σχόλια ο ίδιος ο Τσίπρας. Όταν βλέπεις ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Αλλήνων, μπορεί και έχει συνομιλητές στην Ευρώπη, στα θεσμικά όργανα, στα τέτοια. Υπάρχει ένα πρόβλημα και κυρίως στο κομμάτι που σου λέει. Άρα δεν είναι παξενωμένη η Ελλάδα. Και που έχει να επιδείξει, εγώ επιμένω, επιτυχίες όπως η χθεσινή συμφωνία. Όταν μπορεί πολύ εύκολα οποιοδήποτε να σου πει. Και εσύ είχες αυτό το περιθώριο, δεν τα πήρες. Όταν ο κύριος Σαμαράς είχε ξεκινήσει την κουβέντα για το χρέος στην κυρία Μέρκελ, του έλεγε η κυρία Μέρκελ, του λέω συνήθεια αυτό. Ξέρεις, Αντώνη, αυτό δεν ακούγεται πολύ καλά στα γερμανικά. Δεν μπορείς να το φέρει αυτό, κύριο Σαμαράς. Πώς να το κάνουμε. Μάνο.
Εσύ που ξέρει τη Νέα Δημοκρατία, θεωρεί ότι θα αλλάξει γραμμή πλεύση. Μάλλον λίγο ξύνησε η συμφωνία. Κάποιοι περιμέναν να μην κλείσει. Αυτό λένε κάποιοι στο χώρο που κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ. Ότι ήταν πραγματικά ξενυχτή όλο το βράδυ κάποιοι βουλευτέ στη Νέα Δημοκρατία, θεωρώντα ότι τουλάχιστον το χρέο δεν θα το έπαιρνε η κυβέρνηση. Και όταν βγήκε και ο δικό χάρτη για το χρέο, εκεί βάλαν μαύρε μπλερέζε. Ισχύει αυτό. Να το δει με μια άλλη οπτική. Εγώ, γιατί εγώ το βλέπω με όλε τι οπτικέ, σφαιρικά. Ασχέτω ότι έχω την άποψή μου. Το βλέπω σφαιρικά, γιατί δεν ξέρω το πάσο. Το βλέπω σφαιρικά, αλλά έχω και την άποψή μου. Είναι αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα εκ των πραγμάτων είναι. Είναι ο πρόσωπο, είναι η εναλλακτική λύση διακυβέρνηση. Πώ το είπα εγώ. Αυτό λοιπόν. Αν το θέσει ο λαό, φυσικά είναι εναλλακτική. Όχι, είναι και θεσμικά. Και θεσμικά, βεβαίω. Ω αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι και νέο αρχηγό, άρα πρέπει να το οικοδομήσει αυτό με κάποιον τρόπο. Θα το οικοδομήσει ω με το δικό του προφίλ, το οποίο δεν είναι ακριβώ του κ. Γεωργιάδη, φυσικά έτσι. Αλλά έχει δείξει εμπειρία και ειδικά των τελευταίων ετών ότι και εμείς όλοι, σαν κοινωνία, είμαστε αρκετά. Ψεύτες, δεν έχει τσίπα και όλα αυτά δεν είναι. Είμαστε, έχουμε ακούσει αντίστοιχα. Αντίστοιχα. Άλλο όμως θέλω να σου πω ότι είμαστε δεκτικοί σε όλο αυτό, δηλαδή στον εντυπωσιασμό, στο επιφανειακό. Μας αρέσει όλο αυτό. Και βέβαια. Πουλάει αυτό δηλαδή. Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά έτσι είναι. Όχι, 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 καλά κάνει. Δηλαδή και ο άνθρωπος είναι πολιτικά πρέπει να το δει. Ναι. Τώρα, ας πούμε, θα δει την κυρία Μέρκελ την άλλη Δευτέρα, στο Λουξεμβούργο, νομίζω γίνεται. Ναι. Είναι οι εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η επέτειος. Εκεί, από ό,τι λένε, θα τη συζητήσει και μια δική του οπτική, όπου είναι πιο κοντά σε αυτό το οποίο λέμε όλοι. Ότι, ας πούμε, το να βάζει στόχο 4% ανάπτυξη κάθε χρόνο είναι, δεν υπάρχει. Ναι, αλλά έτσι βάζανε το στα προηγούμενα μνημόνια. Και έτσι κάνανε την ακεφαλαιοποίηση τη δεύτερη, η οποία δεν έγινε ποτέ. Δεν ξέρουμε τι σκέψη όμω ενθουσιαστικά. Ναι, αλλά κάποιο πρέπει να αποποιήσει τον ελληνικό λαό. Γιατί τώρα διαβάζω εδώ ότι. Και το ξαναλέω, γιατί το είπε ο Μανώ Οικονομίδη. Διαβάζω παντού. Καμπανάκι, Μέρκελ και Ομπάμα στην Ελλάδα. Χρειάζονται περισσότερη δουλειά. Δεν το είπε για την Ελλάδα ο κ. Ομπάμα. Το είπε συνολικά για τι πολιτικέ λιτότητα που εξακολουθούν να επικρατούν στην ολόκληρη την Ευρώπη και να εφαρμόζονται. Και κατά τη στοιχεία χρειάζεται και για την Ελλάδα. Και για την Ελλάδα. Να αλλάξει το μοντέλο αυτό. Δηλαδή το γερμανικό μοντέλο να αλλάξει. Να γίνει πιο αναπτυξιακό. Μην, δηλαδή πραγματικά, εμεί είμαστε ένα μικρό κανάλι περιφερειακό. Αλλά λέμε την αλήθεια. Δεν το πέτσε ο Αμερικανό πρόεδρο. Είπε. Έχει αποκλιμακωθεί η κρίση στην Ελλάδα. Χρειάζεται να γίνουν πολλά στην Ευρώπη. Ο κύριος Ομπάμα τι πρόσπαθε να πείσει την κυρία Μέρκελ. Τι να την πείσει τώρα, αν την πείσει. Που νομίζω έχει πείσει και εκείνη, γιατί αρχίζει. Στη Γαλλία βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα, έτσι. Το βλέπετε τι γίνεται. Γιατί αυτό περνάει στα ψηλά από τα ελληνικά. Πώς γίνεται όλα τα θέματα να περνάνε κάποια θέματα στα ψηλά από όλα τα μίντια στην Ελλάδα, απορώ. Στην Γαλλία. Είναι ο κόσμος στους δρόμους κάθε μέρα. Υπάρχουν συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών για το εργασιακά. Τα οποία θα συζητηθούν εδώ το Σεπτέμβριο. Αυτό λέω. Δηλαδή, στη Ισπανία έχουμε εκλογές. Το υποδέμος με την Ενωμένη Αριστερά, δεύτερο κόμμα. Στη Brexit, δημοψήφισμα. Ευρωπαϊκές τράπεζες σε μία κλωστή. Αλλά ο κ. Σόιμπλε όταν λέει ότι εγώ δεν μπορώ να εφαρμόσω στη χώρα μου αυτά τα μέτρα που εφαρμόζω στην Ελλάδα, δεν θα τα έφερνα ποτέ. Γιατί δεν λέει και στους Γερμανούς στην κατάσταση που βρίσκεται η τράπεζά του, η Deutsche Bank, η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Γερμανίας. Γιατί δεν λέει την αλήθεια για τα τοξικά προϊόντα και το μαύρο χρήμα, το ξέπλυμα που περνάει μέσα από την τράπεζα. Γιατί η τράπεζα χρειάζεται μαμούθ αύξηση κεφαλαίου και τι θα γίνει, ότι έχει πάρει επιστολές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον SSM, ότι είναι προβληματική τράπεζα, ότι δεν έχει ισχυρούς δείκτες κεφαλαϊκής επάρκειας. Και δεν τα λέει ότι ο Σόιμπλε όλα αυτά, να πει την αλήθεια όμως. Όχι να λέει ότι δεν μπορώ στη Γερμανία να φέρω τα μέτρα που φέρνω στην Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν δίνετε φιληθιούς. Τον καλείς να πει ότι η ανακεφαλαιοποίηση δεν χρειάζονται οι ελληνικές τράπεζες, αλλά είναι βεβαίως. Όπως γίνεται. Τα λες ωραία, γιατί εγώ. Έτσι ακριβώς. Ότι χρειάζεται να κεφαλαιοποιήσει μεγάλη, 20 με 25 δις, η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Γερμανίας. Επιμένει να κάνει. Θα αξιολόγηση των Αμερικάνων σε λίγο. Από τη Fed. Όχι, τη Fed θα τα stress test. Και η Fed θα το δει, θα το πει, θα λοιπόν. Το βγάλει Goldman Sachs μια ανάλυση αντίστοιχη, θα βγάλει Morgan Stanley. Ναι, εγώ λοιπόν αυτό που παρουσιάσαμε πέρσι την άνοιξη, τα stress test της Fed και ήμασταν και αναλύσαμε τι ακριβώς έλεγε μέσα. Εμείς ό,τι ανάλυση θα βγει θα την ξαναπαρουσιάσουμε από εδώ για να δείτε ότι δεν είναι μόνο. Δεν λέω ότι η χώρα αυτή δεν έχει κάνει τα λάθη και κυβερνήσεις και αυτή η κυβέρνηση. Όμως είναι και κάποια προβλήματα που είναι πανευρωπαϊκά και δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Είναι ο αποδεικτικός τράγος μια ζωή η Ελλάδα και ο κ. Σόιμπλε για το πολιτικό του συμφέρον μια ζωή. Ταλαιπωρεί μια ολόκληρη χώρα και καταρακώνει ένα ολόκληρο λαό. Αυτό να μην το πούμε. Και ξεχωρίζω την κυρία Μέρκελ και τους Γερμανούς πολίτες. Δεν τα έχω. Αλλά πρέπει να καταλάβει ο κύριος Σόιμπλε κάποια στιγμή ότι πραγματικά, όσο και μένος και μονικός να είναι απέναντι στη χώρα μας, δεν μπορεί αυτή η πολιτική θα γυρίσει στη Γερμανία μπούμερακ. Είναι το μόνο σίγουρο. Μπορεί να δανείζεται τώρα με αρνητικά επιτόκια πολλές φορές, όμως κάποια στιγμή από αυτή την κρίση, αν καταρρεύσει ο Νότος, δεν θα έχει να καταναλώνει η Γερμανία. Πάρα πολύ απλά. Έχω δίκιο. Και όλη η Ευρώπη, έτσι. Και όλη η Ευρώπη, για να το κάνουμε λίγο πολιτικό πάντως, είναι γιατί πρέπει και εξαιτίας του προσφυγικού, του τρομοκρατικού.
εξωτερικών, με επιτόσεων κτλ. Έχει μια άνοδο στην ακροδεξιά. Σε όλη παραλίγο την στην Αυστρία, στο Τσάκ. Σε όλη την Ευρώπη. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Και στη, Αμαλία, και στη Γαλλία. Και στη Γαλλία. Και στη Γερμανία το 2017. Και στη Γερμανία έχουν έτσι κι αλλιώς. Με το μανδύα του ευρωσκεπτικισμού, οτιδήποτε έτσι ακραίο μπορεί να γίνει. Ναι, ο κ. Ντράγκη, λέει ο Σόιμπλε, γιατί ότι ανεβαίνει ραγδαία τα ποσοστά, του ακροδεξιού κόμματος στη Γερμανία. Αυτό είναι ο κύριος Ντράγκη. Του εναλλακτική για την Ευρώπη, ακριβώς για τη Γερμανία. Είναι πράγματα που πρέπει να τους δώσεις και τη διάστασή τους που πρέπει να τους δώσεις. Δηλαδή, βλέποντας αμυγός μια οικονομική κατάσταση και δείκτες μόνο και μόνο αυτά και τα συμφέροντα των γερμανικών τραπεζών, των γερμανικών βιομηχανιών κτλ. Δεν βγάζεις άκρη σε ό,τι αφορά ένα πολιτικό οικοδόμημα. Δεν είναι ένωση αυτή τότε. Το έχουμε δει μετά δύο σταθμά. Πώς θα γίνει όμως? Δεν πρέπει κάποιος αυτό το πράγμα να τελειώσει? Και αυτό λένε και οι Αμερικανοί, ότι σταματήστε πια αυτή τη συνταγή λιτότητας που σκοτώνει οι Αμερικανοί. Το ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι και το παίζουν. Όταν κατέρευσε η Lehman Brothers, κατάφεραν μέσα, κόπησαν χρήμα. Εντάξει, βεβαίως. Έχουν όμως το know-how των αγορών. Εγώ, εντάξει, είμαι και υπερθεματίζω πάντα το αμερικανικό παράγοντα. Έχω. Μ' αρέσει αυτό το μοντέλο αναπολιτικής, αναπτυξιακής. Δεν μπορεί να συνεργαλεί ένα ολόκληρο λαό, μια ολόκληρη οικονομία, ολόκληρες οικονομίες. Η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία, να βρίσκεται σε μια κλωστή, να κάνουμε σε μια κλωστή. Η Ιταλία το ίδιο, η Ισπανία, γιατί είδατε η Μούντις για την Πορτογαλία τι είπε. Βαρύ το χρέος και έφτασε στην άκαμψη. Αρχίσαν τα όργανα, έρχονται τώρα. Πάντως, επειδή τα θυμάσαι, όταν κατέρευσε η Lehman Brothers που ήταν Παρασκευή του 2008, τη Δευτέρα το θέμα είχε κλείσει. Στην ουσία του. Άρα συμφωνεί μαζί μου. Βεβαίως, δεν άνοιξε μία μύτη και μέσα σε 6 μήνες, ενώ άλλαξε, είχαμε και προεδρικές εκλογές. Δηλαδή, άλλαξε καθεστώς, ήρθαν οι δημοκρατικοί με τον Ομπάμα. Σωστά. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο είχαν βρει το πλαίσιο. Ο κ. Μπερνάνκη έκανε αυτό που έπρεπε. Ναι, στη Φέντη χρήματα, ακριβώς. Και εμείς εδώ, από το 8 μέχρι τώρα, είναι 8 χρόνια δηλαδή, που η Ευρωζώνη ζει το δράμα της. Ζει το δράμα της γιατί εθελοτυφλεί. Βάζει τα προκρύβητα προβλήματα κάτω από το χαλί και έχει την Ελλάδα εκεί και την πυροβολούν όλοι μαζί. Μα δεν φταίει μόνο η Ελλάδα. Δεν ήταν η ευρωπαϊκή κρίση χρέους, δεν ξεκίνησε μόνο από την Ελλάδα. Είναι ένα φαινόμενο που αφορά και άλλες χώρες. Αυτό οι Έλληνες πρέπει να το καταλάβουν. Απλώς φταίμε κι εμείς, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, ότι δεν προχωρήσαμε σε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Ή έπρεπε να τα κάνουμε μόνοι μας, να μην μας το πούν. Το ότι έγινε αυτό το τραγικό το 10, τώρα μην τα θυμηθούμε εκείνο τη μέρα στο Καστελόριζο και όλα αυτά. Θέλουμε να τα αποφύγουμε γιατί ακριβώς συνέβη. Μίλησε χθες ο κ. Παπανδρέου, έκανε μια δήλωση. Ότι επιστρέφει. Πού, από πού? Ο κ. Παπανδρέου επιστρέφει ότι στις επόμενες εκλογές το κίνημα το οποίο έχει ιδρύσει, το Κυδισσό, θα είναι παρόν. Τώρα. Δεν θα είναι, δηλαδή θα βγάλει ουσιαστικά αυτό. Είπε ότι είναι ικανοποιητικό το. Βγαίνει από το κόνσεπτ τη συμμετοχή του σε μια κεντροαριστερά ή κέντρο με το Πασόκ. Και κέντρο και εκείνη, στο κέντρο ψάχνουν. Άρα δηλαδή. Το ποτάμι ψάχνεται. Είχε δείξει το Πασόκ. Και με τη συμμετοχή του στην Επιτροπή, ότι ουσιαστικά αυτή την Επιτροπή για το διάλογο στην κεντροαριστερά που συμμετείχε το Πασόκ, το ποτάμι. Ένα κομμάτι του Δήμου Αθηναίων έστω και μεμονωμένα για αυτά δεν συμμετείχε το Κηδισσό, παρότι ήταν προσκεκλημένο. Με τίτλους νομίζω ότι δηλαδή ουσιαστικά κέρδισε το κόνσεπτ του κύριου Βενιζέλου. Δηλαδή αυτό το μεσαίο χώρο τώρα πάνε να. Αυτό το την κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, πώς θα την πω τώρα. Το μεσαίο χώρο πάντως έγινε. Θα πρέπει να αποφασίσουν οι περισσότεροι τι ακριβώς είναι. Το ποτάμι δεν νομίζω ότι είναι κέντρο. Και ποια ιδεολογία έχουν. Ναι, το Πασόκ εντάξει είναι. Μια... Λοιπόν. Τους έχει δέσει ο Σκυλακάκης μια χαρά στο ποτάμι. Αλήθεια. Θα τους πάει κανονικά. Συστημένους στο Μητσοτάκι. Να το ρίξε. Ο Θεοδωράκης, όχι ο Σκυλακάκης. Ο Σκυλακάκης με τη δράση. Ναι, ναι, από τη δράση λένε ο Παναγιώτης Κουτουφάς. Θα λένε ότι συνεργάστηκαν με τη δράση. Έτσι και θα πάνε από εκεί. Έτσι λέγω. Κοίταξε, πάντως θέλω να πω, μπορώ να πω κάτι, μια γενική παρατήρηση. Φυσικά μπορείς να πεις, τι, γιατί όχι, είμαστε δημοκρατική εκπομπή, έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες. Όλη αυτή η ιστορία της κρίσης, η οποία δεν είναι και από το 2008, αλλά και πιο πριν, και πάμε και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, παραπέμπει και σε διάφορες συνθήκες που τροποποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνει και τη δισκαμψία που υπάρχει να διαπιστώσουν τα προβλήματα. Ναι. Θα θυμίσω το Μάστερ και τα όρια που έχει βάλει και τους όρους στα δημοσιονομικά κλπ. Που είναι η βασική αιτία που εκτροχιάστηκαν πάρα πολλές χώρες. Έτσι, ένα. Δεύτερον, είναι ας πούμε και το τι αποφάσεις παίρνει και πόσο είναι ισορροπημένες που απευθύνονται προς όλες τις χώρες, ούτως ώστε να μην βρεθούν κάποιες χώρες εκτός. Θέλω να θυμίσω ότι η χώρα μας, και εδώ μπορούμε να κατηγορήσουμε το πολιτικό προσωπικό ότι δεν αντέδρασε όσο έπρεπε, άφησε ας πούμε να έχουμε μια μεγάλη μείωση στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, μια μεγάλη καταστροφή στην κλωστοϊφαντουργία, μια μεγάλη καταστροφή τελευταία στη χαλιγουργία. Δεν είναι άμυρη η Ευρώπη σε αυτές τις αποφάσεις. Λοιπόν, τώρα για να έρθω και σε αυτό που τον πυρήνα που θέλω να πω,
Επειδή πολλές φορές στην Ελλάδα αυτομαστιγωνόμαστε και λέμε για το πολιτικό κόστος και οι Έλληνες και οι πολιτικάντιδες κλπ. Δεν υπάρχει πολιτικός στον κόσμο που δεν μετράει το πολιτικό κόστος. Εγώ από λόγους που δεν είναι ανάγκη, έχω τύχει να παρακολουθήσω παλαιότερα κάποια συμβούλια υπουργών, ναι, τη διαδικασία ακριβώς. Σε πληροφορώ ότι σταματάγανε τεράστια θέματα για την Ευρώπη, επειδή μία χώρα είχε εκλογές, η άλλη είχε, ας πούμε, προεκλογική περίοδο. Είναι και έχει δράσει στο λέει κιόλας. Επομένως, όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι πάνω στο τραπέζι. Μην ξεχνάμε ότι θα δούμε και άλλα σενάρια, διότι ο κύριος Σόιμπλε λέει για το 18, αλλά δεν έχει πει ακόμα τι ακριβώς έχει αποφασίσει να κάνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και αν θα είναι πάλι υποψήφιος. Σας θυμίζω ότι ήταν ο διάδοχος του Κολ. Ναι, ξέρουμε. Το σκάνδαλο και ήταν να γίνει ελεύθερος, αλλά... Και έχασε το τρένο από την κυρία Μέρκελ. Ναι, εντάξει, για συγκεκριμένο λόγο. Για άλλο λόγο. Με όλα αυτά που κουβαλούσε. Δεν έχει και τόσο... Πάντως θα έχει ενδιαφέρον να πάει ο κύριος Σόιμπλε σε ευρωπαϊκό φόκο και όχι στη Γερμανία. Γιατί αυτό που λέει και έχει δίκιο είναι ότι η συζητή του ουσιαστικά ότι θα μπορούσε ο κύριος Σόιμπλε σε μια αναστροφή διαδοχής γενεών να διαδεχτεί εκείνο την κυρία Μέρκελ. Εγώ σου λέω, επειδή παρακολουθούμε λίγο τι συζητούν στη Γερμανία, μην δεις τον κύριο Σόιμπλε σε ευρωπαϊκό ρόλο. Όχι, δεν θέλω να τον δω. Προφανώς. Εγώ προσωπικά όχι. Τώρα, αν κάποιος σας αρέσει να τον βλέπει τον κύριο Σόιμπλε, στο μάλλον. Εγώ προσωπικά εδώ. Γιατί υπάρχουν φωνές. Σε θεσμικό ευρωπαϊκό όργανο, όχι. Θα θυμίζω ότι μία ή δύο μέρες πριν βγήκε ένα μεγάλο άρθρο στην Die Welt, ποια ήταν, εναντίον του κυρίου Σόιμπλε. Πρωτοφανές. Στη Γερμανία. Πρωτοφανές. Επίσης να πω ότι μίλαγε ότι στις εκλογές θα είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Ναι, και πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Το δίλημα του κύριου Σόιμπλε. Και επίσης, αν πάει ο κύριος Σόιμπλε, δεν ξέρω ο κύριος Ντράγκη πώς. Νομίζω θα μαζέψει μόνο τα πράγματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λέει, ας φύγω τώρα, γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Δεν περνάει ειδικό δικαστήριο των κεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μάλιστα. Εγώ πάντως θέλω να πω ότι εσείς συμφωνείτε ότι αυτή ήταν μια καλή συμφωνία. Είναι μια συμφωνία. Καλή, κακή, ήταν μια καλή εξέλιξη. Μπράβο. Να το Γιάννη, γιατί να κλείσουμε. Καλή εξέλιξη, συμφωνώ. Γιάννη, εγώ και το παίξαμε και στο περιοδικό και στα επίκαιρα, ναι, γιατί νομίζω ότι όποτε υπάρχει μια προοπτική για τη χώρα, πρέπει λίγο πολύ να το υποστηρίζουμε όλοι. Και μετά εδώ είμαστε να ασκήσουμε κριτική. Βέβαια, αλίμονο. Να διασταυρώσουμε τα ξύφη μας οπουδήποτε χρειαστεί κτλ. Εμείς το πήγαμε με μια προσέγγιση που αφορά στην ελπίδα προς το κάτι, προς το καλύτερο. Δηλαδή, μια συμφωνία ελπίδας, βλέποντας και όλα τα επιμέρους πράγματα που μπορούν να φτιαχτούν με αφετηρία αυτό που κερδίσαμε και πάντα με δουλειά, κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, αν μπορείς να εκμεταλλευτείς το ότι μπορεί να δανειστούν ευκολότερα και φθηνότερα οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, τότε είναι όντως μια καλή συμφωνία. Όταν μπορεί να πέσουν χρήματα στην αγορά, ναι, τότε είναι μια καλή συμφωνία. Παναγία, εσύ, εν κατακλείδη. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο... Θες να δείξεις το πρωτοσέλιδο. Το πρωτοσέλιδο είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δεν ξέρω αν το έχουν τα παιδιά. Και τώρα τρέχουμε. Και τώρα τρέχουμε, που είπες από την αρχή. Από αυτό που είπα από την αρχή είναι. Δεν πειράζει. Ναι. Και τώρα τρέχουμε και λέμε σκητάλη στην κυβέρνηση για πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας με στόχο την ανάπτυξη. Γι' αυτό βάλετε και αυτόν τίτλο. Αυτό είναι το βασικό. Μάλιστα. Και έχει και διάφορα άλλα θέματα. Και το μότο που βάζουμε πάνω από το ποντίκι, τι να τα κάνεις τα λεφτά, μα δεν έχεις φράγκο. Δείξτε στην κάμερα, Παναγή, να το δούμε. Ναι, τώρα γιατί. Ο κύριος στην κυρία Μέρκελ, να το και τώρα τρέχουμε. Τι να το κάνεις, αλλά δεν έχουμε πρέπει. Ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι, και το με την κυρία Μέρκελ διάλογο. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα μπροστά και έχει σημασία πρώτον ότι δεν θα αντιμετωπίσει η χώρα χρηματοδοτικά προβλήματα. Ένα, και δεύτερον ότι νομίζω από το πιο νωρίς από το Σεπτέμβριο, τώρα δηλαδή μόλις, θα πέφτουν 700 εκατομμύρια για 5 μήνες στην αγορά. Μάλιστα. Είναι μεγάλη υπόθεση, διότι η αγορά είναι. Μακάρι να δούμε. Στεγνή. Να δούμε και είναι και τουριστική περίοδος τώρα, να λίγο, έτσι λίγο χαμόγελο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Μάντον Οικονομίδη, ιστερόγραφο.gr, διευθυντή, θα είναι μαζί μας πάλι την Τρίτη. Και ο Γιάννης, Κοροναίος, διευθυντής του περιοδικού Επίκαιρα, ιστορικό περιοδικό, πολύ καλό περιοδικό να το παίρνετε. Και ο Παναγίος Κουτουφάς. Θα έρθει στην άλλη ομάδα, Θα έρθω. Το έχω μαζί μένα, το Παναγί. Λοιπόν, θα έρθει να λέει, είναι φίλος μας ο Παναγής, είναι συντάκτης. Τέλος, σωστά, διόρθωνε με στους δεις. Μετά στο ποντίκι. Ναι, διευθυντής. Διευθυντής, μη σε χαμηλώνω. Δεν πειράζει. Προς Θεού, τα λέμε όπως είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάζεις κόφτη κι εσύ.
Μακριά από μένα κόφτες και αυτά. Μην με λες τέτοια πράγματα, παπά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε πολιτικό πάνελ. Έχουμε τον Γιάννη Σαρακιώτη, νέο βουλευτή από το ΣΥΡΙΖΑ, και τον Ισαία Σωτήρη, είναι στελέχος της Νέας Δημοκρατίας. Δύο νέοι άνθρωποι διασταυρώσουν, να και το Σαρδάμ, τα ξύφη τους για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ με πολιτικό πάνελ. Χθες δεν είχαμε πολιτικό πάνελ, γιατί είπα μετά τον Γιώργο που να μην φέρω κανέναν. Να τα πούμε όλα εδώ, όλοι οι εκλεκτοί συνάδελφοι, και μιλήσαμε και εγώ και η Ναδάνια. Σήμερα όμως έχω ένα εκπρόσωπο της κυβέρνησης, πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, νέο πρόσωπο, νέο βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη, βουλευτή φθιώτιδος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Σαρακιώτη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Και φίλος μας εδώ στην εκπομπή. Και τον κύριο Ισαία Σωτήρη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και δημοτικό σύμβουλο. Καλά το λέω, Δήμο Αγίου Παρασκευή. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε μετά το ΣΥΡΙΖΑ, το πα-πα-πα-πα. Έτσι ήταν φανταστικό. Για μένα. Γιατί πρέπει να πω τι, αμάν λέω, θα κάνω το λάθος τώρα και θα βγει όχι, ο Γιάννης και θα μου πει. Χαίρομαι γιατί στην εκπομπή σας ξεκινάτε έτσι ζεστά, ανθρώπινα και χαρούμενα και μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ το χαίρομαι πάντα. Να σα πω, αν δεν χαμογελάσουμε και λίγο, πραγματικά νομίζω ότι ο κόσμο μετά από τόσα χρόνια μνημονίων θα πρέπει λίγο να χαμογελάμε. Και αξίζει να χαμογελάμε αυτές τις μέρες. Να την πήρε την πάση. Την πήρε ο κύριος Σαρακιώτης. Λοιπόν, είχαμε μια συμφωνία στο Eurogroup. Και εγώ από εδώ, χωρίς να παίρνω κανενός τη θέση, αλλά λέω την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία είναι μια θετική εξέλιξη. Δεν πανηγυρίζει κανένας. Ούτε στην κυβέρνηση μου το πανηγυρίζει. Απλώ λέτε ότι πετεύχθηκε μια συμφωνία για την αξιολόγηση, το κλείσιμο, για τη δόση, 10,3 δι σε 2. Και για το χρέος, ο δικός χάρτης που πριν λίγη ώρα ο κ. Τσακαλώτος είπε, ότι διαβάζω σε κάποιους ότι είναι σαν να μην έγινε αυτή η συμφωνία για το χρέος. Μα βρε, παιδιά, υπάρχει ένας δικός χάρτης. Δεν είναι αν αρέσει αύριο το πρωί του κ. Σόιμπλε ή του κ. του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών. Είναι ο δικός χάρτης που πρέπει να εφαρμοστεί. Άρα. Άρα, κυρία Κάτζου, μετά από πολλά χρόνια μόνο δυσάρεστων ειδήσεων, μία από τις πλέον ευχάριστες ειδήσεις έρχεται αυτές τις μέρες. Το κλείσιμο της αξιολόγησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την συμφωνία. Έτσι, άμεσα θα εκταμιευθούν 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δοθούν τμηματικά, 7,5 τον Ιούνιο και τα υπόλοιπα το Σεπτέμβριο. Μέρος των χρημάτων αυτών θα πέσει στην πραγματική οικονομία και θα πέσει επιστρέφοντας στο ελληνικό δημόσιο χρήματα ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ιδιώτες. 700 εκατομμύρια το μήνα. Από μόνο του αυτό θα δώσει μια σημαντική τόνωση στην ελληνική οικονομία. Πέραν αυτών, διαβάζουμε και στον διεθνή τύπο και στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης τις θετικές συνέπειες του κλεισίματος της πρώτης αξιολόγησης. Ναι. Εδώ όμως δεν διαβάζουμε. Εδώ διαβάζουμε ότι είναι σαν να μην ότι έρχεται ένα τέταρτο μνημόνιο, ότι πήρατε σκληρά μέτρα, ότι δεν είναι το χρέος, δεν το πήρατε. Τι ακριβώς συμβαίνει? Μετά και τη δήλωση πιστεύω του κυρίου Σόιμπλε ότι δεν θα απαιτηθούν άλλα μέτρα, τελειώνει το παραμύθι με το υποτιθέμενο τέταρτο μνημόνιο. Ακόμη και ο πρόεδρος Ομπάμα ανέφερε ότι το ζήτημα της Ελλάδος έχει αμβλυνθεί πλέον. Αντιλαμβάνεστε σε ποιο επίπεδο μιλάμε. Το G7 τη Αντάι τη Ιαπωνία. Ακριβώς. Και ήδη η αντιπολίτευση, από ό,τι φαίνεται, στρέφει αλλού την προσοχή της. Σταμάτησε να ζητάει εκλογές τις τελευταίες ημέρες. Τώρα ασχολείται με τον κύριο Φίλη. Και εκεί λανθασμένα. Και θα το πούμε παρακάτω. Μάλιστα. Πάντως, πριν πάω στον κύριο Ισαΐα Σωτήρη, να πω στον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη ότι ο κόσμος ανησυχεί για τα μέτρα που περάσανε στη Βουλή. Και δεν είναι απλά μέτρα, είναι δύσκολα μέτρα. Έτσι δεν είναι? Δεν ανησυχεί μόνο ο κόσμος, και εμείς οι ίδιοι ανησυχούμε, κυρία Κάτζου. Γιατί τώρα θα κρυθείτε, κύριε Σαρακιώτη? Γιατί τώρα που έκλεισε η αξιολόγηση, κρίνεστε πια. Γιατί εννοώ, αυτό που έλεγαν στην κυβέρνηση είναι ότι είχαμε όλο αυτό τον καιρό το να κλείσει η αξιολόγηση, τα μέτρα, όλα αυτά. Τώρα που πέρασαν όλα, θα πρέπει πια να μπείτε στην καθημερινότητα και να κοιτάξετε την καθημερινότητα του πολίτη. Ακριβώς, κύριε, εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Έγινε ένα σημαντικό πρώτο βήμα, το οποίο θα δώσει την σταθερότητα και την ηρεμία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδος. Τα πρώτα μηνύματα ήδη είναι θετικά. Ακόμη και ο κύριος Σάλλας ανέφερε ότι βγαίνουμε πλέον από το αδιέξοδο. Και ο κύριος Μίχαλος του ΕΒΑ και ο κύριος Καραμούζης της Eurobank. Και τώρα είναι μια νέα σελίδα για την οικονομία. Ακριβώς, ακριβώς. Και τώρα είναι το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να αλλάξει και την καθημερινότητα. Δεν περιμένουμε τρομακτικές αλλαγές από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου θα φανεί και στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Γιατί τα μέτρα κανείς δεν ανέφερε, κανείς
δεν υπερασπίζεται τα συγκεκριμένα μέτρα. Είχαν προβλεθεί στη συμφωνία του Ιουλίου, έπρεπε να ληφθούν και προχωράμε να αντισταθμίσουμε τα δύσκολα αυτά μέτρα. Μάλιστα, πάμε τώρα να δώσω στο λόγο της Νέας Δημοκρατίας τον κύριο Ισαία Σωτήρη. Λοιπόν, κάποιοι λένε, και θέλω να σας το πω αυτό, ακούγοντας, ότι της κακοφάνηκε λίγο της Νέας Δημοκρατίας που έγινε αυτή η συμφωνία της Δευτέρας. Δεν το περίμενε. Ποιοι το λένε αυτό? Λέω, ακούγοντας διάφορα. Διάφορους. Δηλαδή, λένε ότι επειδή είχατε πάνω ταινίσει όλο αυτό το σενάριο των εκλογών, δημοψηφίσματος, αριστερής παρένθεσης και όλα αυτά, μια ανίκανη κυβέρνηση, ότι δεν σας βγήκε. Ισχύει. Και πώς κρίνετε τη συμφωνία εκεί? Θα σας τα πω. Καταρχήν, αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, επειδή αναφερθήκατε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, όχι, λέω ότι λέγεται. Δεν είναι δικιά μου άποψη. Αυτό που λέμε εμείς επισήμως είναι ότι είναι μια άκρος ταπεινωτική συνθηκολόγηση της ελληνικής κυβέρνησης με την Τρόικα. Εγώ ακόμα τη λέω Τρόικα. Γιατί δεν λέγεται Τρόικα, αφού είναι κουαρτέτο πια, κύριε. Ναι, αλλά εγώ δεν ακολουθώ την ονοματολογία του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, θεσμούς. Εσείς βρίσκετε καμιά διαφορά μεταξύ της Τρόικας? Όχι, εγώ καμία δεν βρίσκω. Πραγματικά δεν βρίσκω. Το Γιάννη, εγώ που έμαθα στο δημοτικό να το γράφω με δύο νίκη και άλλοι το γράφουν με ένα νίκη. Ναι, αλλά γιατί λέτε ταπεινωτική? Όμως και όχι μόνο απλά έγινε μια ταπεινωτική συνθηκολόγηση, απλά δεν φαίνεται και καμία έξοδος από την κρίση. Ναι. Και θέλω να προτού σας απαντήσω για τα αποτελέσματα του Eurogroup, τα οποία είναι άκρως ταπεινωτικά. Εγώ θέλω να σας πω από τη σειρά μου ότι εδώ φάνηκε με περίτρανο τρόπο ότι η μετάπτωση του ΣΥΡΙΖΑ από την αντιμνημονιακή περίοδο στη φάση της πλήρους αποδοχής των μνημονίων είναι πασιφανές. Δεν αμφισβητούν καν ούτε τις σχέσεις μεταξύ της μνημονιακής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τις Βρυξέλλες και με το Βερολίνο. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία, εμείς υποστηρίζαμε πάντα την έγκαιρη αξιολόγηση με συμφέροντα. Εμείς λοιπόν υποστηρίζουμε πάντα την έγκαιρη αξιολόγηση με συμφέροντα τρόπο για εκταμείωση πολύ μεγαλύτερης δόσης, για ενίσχυση της βιωσιμότητας και ανταυτού είδαμε ότι μετά από 7 μήνες ολόκληρης καθυστέρησης τα αποτελέσματα ήταν ότι μας φορτώσαν ένα τρίτο μνημόνιο το οποίο δεν χρειαζόταν, δανειστήκαμε 90 δις ευρώ και τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης είναι επιπρόσθετα μέτρα για τον Έλληνα φορολογούμενο 12,5 δις. Τα 3,5 δις από πέρσι, τα 5,5 δις από τώρα και τα 3,5 δις είναι τα υποσχεθέντα. Λοιπόν, εμείς τι βλέπουμε? Βλέπουμε βαριά μέτρα, βλέπουμε ταπεινωτικές υποχρεώσεις της Ελλάδος. Αμέσως. Βλέπουμε ταπεινωτικές υποχρεώσεις με το υπερταμείο, το οποίο είναι για 100 χρόνια, το που σημαίνει αυτό για τα 100 χρόνια σημαίνουμε 4 γενιές Ελληνίδων και Ελλήνων. Βλέπουμε μόνιμα μνημόνια όπως είναι ο Κόφτης. Βλέπουμε ότι φούσκωσαν τις οφειλές των Ελλήνων προς τους ιδιώτες, του δημοσίου του κράτους προς τους ιδιώτες. Και έρχομαι λοιπόν στα αποτελέσματα αυτού του Eurogroup, που είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σαραγκιώτης. Από το εξής. Καταρχήν, εμείς όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική και είμαστε τεχνοκράτες στην ελεύθερη οικονομία, αυτό που λέμε είναι δεν αρκεί. Δεν λέει τίποτα μία συμφωνία. Το θέμα είναι τι είδους συμφωνία είναι αυτή, τι αποτελέσματα έχει από αυτή τη συμφωνία. Εγώ θα σας πω πάρα πολύ απλά ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι το κίνητρο, με κίνητρο την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους, η Ελλάδα δυστυχώς θα βρεθεί σε νέες σκληρές απαιτήσεις για νέα μέτρα από το φθινόπωρο. Διότι δεν έχουμε ακόμα καμία ελάφρυνση και δεν μιλάμε για κούρεμα χρέους. Μιλάμε για ελάφρυνση χρέους. Προσέξτε. Δεύτερον, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν ότι η έκθεση βιωσιμότητας συν την ελάφρυνση του χρέους θα κριθούν από τις μεταρρυθμιστικές επιδόσεις. Εδώ μιλάμε για επιδόσεις στις μεταρρυθμίσεις. Ακόμα η μνημονιακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις. Δεν έχει εφαρμόσει καν τις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει ένα σωτικός χάρτης όμως, κύριε. Ναι. Εσείς έχετε δει καμία εφαρμογή, κανένας χάρτη? Όχι, δεν είχα δει για τη μείωση του χρέους, εγώ μιλάω πάντα από τα δικό μου, δηλαδή από το οικονομικό που ξέρω. Είναι ένας σωτικός χάρτης που δεν έχετε πάρει. Κυρία Κάτζη, μπορώ να απαντήσω λίγο επειδή κάνετε, να ολοκληρώσω όμως. Ναι, να ολοκληρώσω, να μην το διακόψω τον κύριο. Επειδή όμως ξέρω ότι εκνευρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα και οι βουλευτές του με αυτά που ακούν. Ναι, είναι η πικρή αλήθεια. Εσείς εκνευρίζεστε. Ότι το δικό χάρτη σας ρώτησα εγώ μόνο. Ότι το φθινόπωρο η Ελλάδα θα αναγκαστεί να νομοθετήσει μια περαιτέρω απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Και άλλα μέτρα λέτε εσείς. Και φυσικά έχουμε και προαπαιτούμενα τα οποία είναι ακόμη σε εκκρεμότητα. Και έρχομαι και σας λέω, εσείς 17 μήνες κυρία Κάντζου που κάνετε οικονομικό ρεπορτάζ, τι βλέπετε? Βλέπετε κάποιες εξαγωγές, αύξηση εξαγωγών? Βλέπετε εσείς επενδύσεις να έρχονται στην Ελλάδα? Βλέπετε μείωση της ανεργίας? Βλέπετε μείωση του χρέους? Τι βλέπετε? Μήπως αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς ότι όχι απλά δεν βγαίνουμε στις
αγορές. Πραγματικά εμείς βλέπουμε ότι λειτουργούμε κάτω από capital control. Το capital control τι είναι, δηλαδή εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε πρόσβαση στα ίδια τα χρήματά μας στις καταθέσεις μας στις τράπεζες. Δεν μας αφήνουν να πάρουμε, ναι, πάρουμε τα χρήματά μας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι. Άρα εκλογές ζητάτε ή έχετε αλλάξει, γιατί αυτό λέει ο Σιμώνας. Κάθε μέρα που περνάει, ναι, αυτή η κυβέρνηση δεν πρέπει να κυβερνά αυτόν τον τόπο. Αυτό λέμε. Λοιπόν, μάλιστα, όσο το γρηγορότερο γίνεται. Μένετε δηλαδή. Βεβαίως. Εσείς έχετε καλύτερη λύση. Δηλαδή, ε, λύση τώρα μην είναι... ρωτάτε εμένα, γιατί δεν μπορώ να πω ότι πιστεύω. Ξέρετε, το πιο εφιαλτικό σενάριο είναι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Τσίπρας. Πρέψιμο όμως σήμερα, τον κύριο Τρούσκα, τον κύριο Γιουγκέρ. Δεν έχουν σημασία. Ο κ. Μητσοτάκης έχει. Ο κ. Μητσοτάκης θα γνωρίζει καλύτερα. Λέτε ότι είχε απομονώσει τη χώρα ο κ. Τσίπρας από την Ευρώπη και σήμερα ο κ. Τούσκ έδωσε συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό για την αποφασιστικότητά του. Το ίδιο ο κ. Γιουγκέρ, ο κ. Ομπάμα μίλησε. Δηλαδή όλα αυτά δεν δείχνουν ότι. Κυρία Κάτσου, να σας απαντήσω εγώ. Όταν ενεχειριάζεις την περιουσία σου για 100 χρόνια, ενεχειριάζεις, δηλαδή και μέσα σε αυτήν την ενεχειρίαση είναι όλες οι 10, όλες οι εταιρείες του δημοσίου, όλες οι 10 και 70.000 ακίνητα, θα πάρεις τα συγχαρητήρια από τους ξένους. Και ξέρετε, μέσα σε αυτό το υπερταμείο, το οποίο το υπερταμείο έχετε υπόψη σας, είναι μια πενταμελή επιτροπή. Και αυτό που λένε, που άκουσα στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι λέει, θα είναι, οι τρεις θα είναι Έλληνες και οι δύο θα είναι ξένοι. Αλλά δεν λένε ότι ο πρόεδρος θα είναι ξένος. Και δεν θα πρώτα απ' όλα ο πρόεδρος, ο πρόεδρος της Επιτροπής. Να σας απαντήσω και για όλα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το χειρότερο. Καταρχήν αυτό, επειδή είμαστε οικονομικό κανάλι, ναι, βεβαίως, να πούμε ότι το νέο αυτό υπερταμείο λέγεται Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ. Είναι ανώνυμος εταιρεία. Και το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι δεν θα λογοδοτεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο της χώρας μας. Θα ελέγχεται ουσιαστικά και θα αποπτεύεται από τους ξένους, τους Ευρωπαίους, σύν το γεγονός ότι θα διαχειρίζεται τη συνολική περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Βγάλετε αποτελέσματά σας. Εγώ συμφωνήσω σε όλα μαζί σας, κύριε Σέος. Σε όλα, σε όλα. Θα πω όμως κάτι. Και αυτό δεν θα νομίζω ότι θα αμφισβητήσετε. Ότι και το ΤΑΙΠΕΔ, αυτό που δημιουργήθηκε μετά το διάρκεια των μνημονίων, άλλαξε 5 προέδρους μέσα σε 3 χρόνια. Δεν πέτυχε ποτέ το στόχο των αποκρατικοποιήσεων. Αυτό λένε. Τι ζημιά έκανε στην Ελλάδα. Η μισή κατηγορούνται για ζημιά. Εγώ μιλάω για ζημιά. Ζημιά 600 εκατομμύρια ευρώ προκάλεσαν στο δημόσιο. Μισό λεπτό. Ζημιά 600 εκατομμύρια ευρώ προκάλεσαν στο δημόσιο οι σκανδαλώδεις συμβάσεις επαναμίσθωσης 28 κρατικών ακινήτων για 20 χρόνια και κατηγορούνται από τον εισαγγελέα για κακουργήματα οι κύριοι που ορίσατε στο ΤΑΙΠΕΔ. Όχι, θα σας απαντήσω σε όλα. Να σας απαντήσω. Να σας απαντήσω. Ακούστε, τότε ό,τι έκανε ο... Ακούστε, επειδή εσείς μιλούσατε πάντα για δίθεν ονομαστικό κούρεμα, για δίθεν παύσεις πληρωμών, μιλούσατε και για δίθεν μονοαρμερείς ενέργειες, ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα σκίζατε τα μνημόνια. Λέγατε το χρέος είναι βιώσιμο. Ελάτε λοιπόν εσείς ως αριστερή μνημόνια. Λέγατε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Ναι, επιτρέψτε μου όμως. Είμαι ευγενής και σας ακούω προσεκτικά. Μην παρεμβαίνετε συνεχώς. Αφήστε όμως, να απαντήσει όμως, δείχνει πάλι πολλά άτομα. Ναι, αλλά προσέξτε, όταν υποσχόσασταν εσείς από τη Θεσσαλονίκη για να γίνετε κυβέρνηση με τις πρόωρες εκλογές εξ αφορμής της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώσουμε εμείς την αξιολόγηση και να μην βγούμε από τα μνημόνια κατ' ομολογία του Αντιπροέδρου της Κομισιόν, εδώ γιατί δεν κάνετε μονομερείς ενέργειες για το ΤΑΙΠΕΔ. Να απαντήσω. Θέλετε να μου πείτε ότι δεν ολοκληρώσαμε την αξιολόγηση. Όχι, μονομερείς ενέργειες δεν κάνατε. Πώς δεν κάναμε μονομερείς ενέργειες. Ό,τι κακό έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν έγιναν λοιπόν, μονομερείς ενέργειες. Για να σας τα πω, επειδή τα έχουμε ξαναπεί και σε άλλο τηλεοπτικό κανάλι. Ωραία, να απαντήσω όμως. Ναι, κλείνω. Έχετε ένα λεπτό, κύριε, πολλά ζητήματα. Επιτρέπετε και μετά εγώ θα τον ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή. Να του υπενθυμίσω γιατί από ό,τι φαίνεται, παρότι νέος βουλευτής ο κύριος Αραγιώτης έχει ασθενή μνήμη, εγώ, πολιτική ασθενή μνήμη, έτσι, όχι ανθρώπινη μνήμη, εγώ θα πω το εξής. Ότι η Ελλάδα, εμείς κληρονομήσαμε μνημόνιο, κύριε Αραγιώτη, εμείς αυτή τη στιγμή αποσοβήσαμε την πτώχευση της χώρας. Εμείς μείναμε στο ευρώ. Ποιος την έφερε τη χώρα, δύο φορές, ακούστε, το έλλειμμα. Μην σας στίζεστε. Τώρα κυβερνήσατε δύο φορές βγήκαμε στις αγορές. Εμείς από τα πρωτογενή ελλείμματα παραδώσαμε πρωτογενή πλεονάσματα. Εμείς από την ύφεση παραδώσαμε ανάπτυξη 0,7% και ξαναγυρίσατε στην ύφεση. Λοιπόν, από εκεί και θα πηγαίναμε και στις αγορές για τρίτη φορά. Δεν κλείσατε την αξιολόγηση. Εξ αφορμής των πρόωρων εκλογών. Δεν κλείσατε την αξιολόγηση γιατί δεν μπορούσατε. Που ξεκινήσατε από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι και τις εκλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας, καταφέρατε αυτή τη στιγμή να συνεχίζουμε να έχουμε ένα τρίτο μνημόνιο το οποίο δεν χρειαζόμασταν, να φορτώσετε τον ελληνικό λαό. Και το τέταρτο το ξεχάσαμε τώρα, μάλλον. Λοιπόν, ωραία. Γιατί λέγατε. Είχαμε. Είχαμε κόφτης, ο κόφτης είναι μόνιμο μνημόνιο. Ο κόφτης είναι μόνιμο μνημόνιο. Ωραία, δεν είναι τέταρτο. Ωραία. Είχαμε τρεις μήνες, κυρία Κάτσου, ακούγαμε για τέταρτο μνημόνιο. Έχει αποφευχθεί από ό,τι φάνηκε από τις αποφάσεις του Eurogroup.
πάει το τέταρτο μνημόνιο. Ακόμα και ο κύριος Σόιμπλε αναφέρει ότι τα πράγματα στην Ελλάδα έχουν αλλάξει και δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα. Έκθετος ο κύριος Μητσοτάκης. Υπερασπιζόταν θέσεις αλότριες από τα συμφέροντα της χώρας μας. Σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, δεν νομίζω να είναι του ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλος νικητής στη διαπραγμάτευση στην αξιοστοκλήσιμο της αξιολόγησης, ο κύριος Τσίπρας. Τα συμπεράσματα στο Wall Street Journal. Τα συμπεράσματα στον κόσμο. Τα συμπεράσματα στον κόσμο. Όχι, να λέτε όμως και το πρωτοσέλιδο της Guardian. Ακούμε για το χρέος. Το μόνο που δεν φορολογήσατε, έγραψε η Guardian, είναι ο αέρας που αναπνέουμε, έτσι. Ακούμε για το χρέος, το οποίο η Νέα Δημοκρατία μέχρι την τελευταία στιγμή υποστήριζε ότι ήταν βιώσιμο. Η μόνη στον κόσμο. Οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, η Κομισιόν, το ΔΝΤ. Κανένας δεν είχε πάρει τη θέση ότι το χρέος είναι βιώσιμο, το ελληνικό χρέος. Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τελευταία στιγμή το υπερασπίζονταν. Ας κρίνει ο κόσμος και το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο εκνευρισμός της Νέας Δημοκρατίας είναι φανερός, όπως είπα και πριν, κυρία Κάτζου. Άλλαξε, όχι, δεν σας κατηγόρησα. Έχω ακούσει τα χίλια όσα ψέματα. Κανένας δεν είχε πει ποτέ ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Ποιος το είχε πει? Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς, υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας το λέγανε. Θα απαντήσω μετά, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω. Όσον αφορά το υπερταμείο, το ΤΑΙΠΕΔ, κυρία Κάτζου, γνωρίζετε ότι το 100% των χρημάτων που εισέρεαν στο ΤΑΙΠΕΔ από τις πωλήσεις των ακινήτων πήγαινε μόνο για την αποπληρωμή του χρέους. Mm-hmm. Με το νέο ταμείο, το 50% πηγαίνει στην αποπληρωμή του χρέους και το άλλο 50% για την ανάπτυξη την και την αξιοποίηση. Δεν υποθηκεύθηκε η Ελλάδα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι όλα τα ακίνητα που μπαίνουν στο νέο ταμείο έχουν μπει για αξιοποίηση και κάποια προς πώληση. Mm-hmm. Δεν έχουν μπει για πώληση όλα τα ακίνητα. Αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Και όσοι ξεχνούν τη λέξη αξιοποίηση στο συγκεκριμένο νόμο, καλό θα ήταν να τη θυμηθούν. Γιατί θα έχουμε πάλι τα ίδια όπως με το τέταρτο μνημόνιο κτλ. Απάντησε ο κύριος Γκάμπριελ για το αν χρειάζονται νέα μέτρα, απάντησε ο κύριος Σόιμπλε. Έχουν απαντήσει οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Δεν θα απαντήσω εγώ αν χρειάζεται νέο μνημόνιο και αν πέτυχε η συγκεκριμένη κυβέρνηση να αποκαταστήσει τη χαμένη εμπιστοσύνη της χώρας μας προς τους Ευρωπαίους. Τη χαμένη εμπιστοσύνη που δεν χάθηκε η οποία αποκαταστάθηκε τώρα, δεν χάθηκε τους προηγούμενους 10-12 μήνες που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε χαθεί όλα αυτά τα χρόνια με τις πρακτικές και των κυβερνήσεων προηγουμένων ετών. Ήθελα να τονίσω και μια δήλωση που εδώ ο κύριος Ισαΐας μάλλον την ξεχνά, της κυρίας Ασημακοπούλου, ότι οι Ευρωπαίοι είναι πολύ επίοικοι με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εμένα μου έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση και θα ήθελα να ακούσω και το σχόλιο του κύριου Ισαΐα. Τώρα, όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, θα μπω στον πειρασμό να διαβάσω για το υπερταμείο ένα άρθρο της Καθημερινής, το οποίο αναφέρει ότι εθνική ντροπή δεν είναι η δημιουργία του ταμείου, είναι η άθλια διαχείριση που μας οδήγησε στο σημερινό κατάντημα. Ας ηρεμήσουν, αναφέρεται στις φωνές της αντιπολίτευσης. Τα δύο ξένης επιλογής μέλη της διοίκησης του Ταμείου από μόνα τους δεν μπορούν να αποφασίζουν. Θα απαιτείται πλειοψηφία 4 στους 5. Ως εκ τούτου, άδικα ανησυχούν οι ξένοι, δεν θα μπορέσουν να μας πάρουν το νοσοκέ και να το μεταφέρουν στο Βερολίνο. Άρθρο της Καθημερινής, η οποία αναφέρεται στο νέο υπερταμείο. Καλό θα ήταν όλοι οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όσοι πολιτεύονται και δραστηριοποιούνται στον χώρο, να διαβάσουν ένα άρθρο της φιλοκυβερνητικής. Διαβάστε και εσείς τα άρθρα της φιλοκυβερνητικής από τους δημοσιογράφους της Αυγής που φύγαν από την Αυγή. Καθημερινής. Όπως φαίνεται την Καθημερινή και μετά τα ξανασυζητάμε. Ωραία. Ωραία. Μπορώ να πάρω εγώ τώρα τη σειρά σας. Θα πάμε σε διάλειμμα γιατί πρέπει να πάμε και θα επιστρέψουμε κατευθείαν βεβαίως με τον κύριο Ισαΐα Σωτήρη να απαντήσει. Βεβαίως θα απαντήσει τον κύριο Σαρακιώτη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή Πολιτική Οικονομία. Έτσι έχουν ανέβει τόνοι μαζί μας. Ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης, ξεκινάμε πάντα από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, βουλευτής ιδιότητας της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως άλλο ένα νέο πρόσωπο. ΣΥΡΙΖΑ. Θα με αλλάξει ο κύριος Σαρακιώτης, έχει δίκιο. Είδατε που το έκανα φταίει. Ο κύριος Σαΐας Σωτήρης που μου πριν λέει. Και ένα νέο πρόσωπο και από το. Νέα πρόσωπα. Μ' αρέσουν τα νέα πρόσωπα. Ενώ έχει να αλλάξει. Δεν θέλετε να αλλάξουν και λίγο τα πρόσωπα στα κόμματα. Δηλαδή, βλέπουμε όλες. Εγώ χαίρομαι να είναι νέοι άνθρωποι στα κόμματα. Ο κύριος Σαΐας Σωτήρης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Αρκεί τα νέα πρόσωπα. Ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης, βουλευτής κατά το μαθητή του ΣΥΡΙΖΑ. Μην κάνω το Άλεξα. Αρκεί τα νέα πρόσωπα να
μιλάνε παραγωγικά και να γνωρίζουν το στίβο της γνώσης και το στίβο της ζωής. Πάντως, να σας πω κάτι, όσοι έχουν περάσει νέα πρόσωπα από εδώ, είναι μια τελείως διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετική κουλτούρα, με άλλο επίπεδο. Εγώ θέλω να το πω γιατί. Γιατί έχετε σκληρά κριτήρια στους φιλοξενούμενούς σας. Γι' αυτό είναι απλά απλό. Ναι, ναι, ναι. Και τουλάχιστον και ο Γιάννης και ο κ. Σαραγκιώτης και εγώ το γνωρίζουμε άριστα. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, απαντήστε τώρα λοιπόν, γιατί ωραία τα. Εκεί που συζητούσα και ο κ. Σαραγκιώτης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι κανένας δεν υποστήριζε ποτέ τη βιωσιμότητα του χρέους. Λοιπόν, να του υπενθυμίσω ότι ο κύριος Ρέκλινγκ του EFSF τότε έλεγε ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, όταν ήμασταν εμείς η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, έλεγε ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Αυτό, γιατί προηγουμένως είπε ο κύριος Σαρακιώτης, δεν θα απαντήσω εγώ, δεν θα απαντήσουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Οπότε, ορμόμενος κατά αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να το ελέγξετε και να δείτε του λόγου του αληθές, κύριε Σαρακιώτη. Ο κύριος Ρέκλινγκ έλεγε κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του κυρίου Αντώνη Σαμαρά και κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας ότι το χρέος είναι βιώσιμο σύμφωνα με τα νούμερα τα δικά μας. Και γι' αυτό εμείς βγαίναμε στις τηλεοράσεις τότε και λέγαμε ότι πρέπει από την ευημερία των αριθμών να πάμε στην ευημερία των ανθρώπων. Διότι το μεγαλύτερο αδίκημα, και το ομολόγω εγώ και ως αυτή τη στιγμή, ως Νέα Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αδικία που έχει συντελεστεί με τα μνημόνια τα οποία κληρονομήσαμε είναι οι συντάξεις. Είναι οι συνταξιούχοι και είναι και το brain drain που έχουν φύγει όλα τα μυαλά, τα άριστα τα μυαλά από την Ελλάδα. Και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, κύριε Αγκάτζου, να πω για τα μυαλά. Ξέρετε, έχουν φύγει πάνω από 200.000 νέοι άνθρωποι επιστήμονες και έχουν πάει στις χώρες του εξωτερικού. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει για την Ελλάδα. 18 δις, δηλαδή από τους παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά και τα γυμνάσια και τα λύκια, η Ελλάδα επένδυσε σε όλα αυτά τα μυαλά 18 δις. Λοιπόν, οπότε εκεί αντιληφθείτε το μεγάλο το πρόβλημα. Και βεβαίως και είναι και μεγάλο πρόβλημα, διότι αυτά τα μυαλά λείπουν σήμερα από την ελληνική αγορά εργασίας. Πάμε λοιπόν στο χρέος. Πριν πάμε στο χρέος, να πω προηγουμένως, σας είπε ο κ. Σαραγκιώτης ότι για το υπερταμείο, το οποίο είπα ότι είπα προηγουμένως, ότι το 50% πάει στο χρέος και το 50% πάει σε επενδύσεις. Και έρχομαι και εγώ το πιο 50%. Ποιο είναι το ποσό του 50%, δηλαδή ποιο 50% στο χρέος και ποιο 50% σε επενδύσεις. Δηλαδή όταν κάτι το πουλάς πολύ λιγότερο από την αξία του και τον εγχειριάζεις για τα επόμενα 100 χρόνια, πόσο είναι το ποσό που θα πάει. Ότι θα πουληθεί κάτι λιγότερο από την αξία του. Ναι, αλλά λέτε ανακρίβειος. Θα πουληθεί κάτι κάτω από την αξία του. Πώς το λέτε αυτό. Τι είναι ανακρίβεια. Πώς το λέτε. Εγώ σας λέω το ελληνικό. Το ελληνικό. Ποια είναι η ανακρίβεια. Ποια είναι η ανακρίβεια. Άλλο σκάνδαλο. Θέλετε να πούμε και για το σκάνδαλο στο ελληνικό. Δεν είναι σκάνδαλο μέχρι να αποφαθεί ο εισαγγελέας. Προσέξτε να μιλάτε. Δεν είναι σκάνδαλο μέχρι να αποφαθεί ο εισαγγελέας. Και να σου πω και κάτι άλλο. Να δούμε αν θα υπάρξει και σκάνδαλο. Υπέρ των εισαγγελικών ερευνών εγώ είμαι. Προσέξτε. Εσείς φοβάστε. Είστε κάποιες εισαγγελικές έρευνες. Κύριε Σαΐα, λοιπόν, εσείς είστε υπέρ. Γιατί αν δεν φοβόσασταν εσείς εισαγγελικές έρευνες, τη λίστα Λαγκάρντ, την οποία την πιπιλίζατε σε καθημερινή βάση προεκλογικά, ξαφνικά την εξαφανίσατε. Δεν υπάρχει κάποια λίστα Λαγκάρντ. Κύριε Σαΐα, έρχομαι όμως, λέτε. Ροκανίζετε τον χρόνο πω, είστε, εγώ, όχι, είστε, αυτή τη στιγμή λοιπόν, θέλω να μιλήσω για το χρέος, κυρία Κάτζου. Θέλω να μιλήσω έτσι για το χρέος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή για το χρέος θέλω να σας πω το εξής. Δεν υπάρχει πια η λέξη, η φράση κούρεμα του χρέους από την μνημονιακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ρύθμιση του χρέους. Και εμείς από τους ξένους. Ξεχάστε, δεν υπάρχει περίπτωση να κουρευτεί το χρέος. Το κούρεμα του χρέους το έκανε μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να υπενθυμίσω ότι έγινε με δραστική μείωση την ονομαστικής τιμής του χρέους κατά 106 δις. Αυτό ήταν το 50% του ΑΕΠ μέσω μέσω PSI και μέσω της επαναγοράς ομολόγων. Αυτό όμως που προτείνουμε εμείς αυτή τη στιγμή στην ελληνική κυβέρνηση για το δημόσιο χρέος της πατρίδας μας είναι 4 πράγματα. Επιμήκυνση περίοδου χάριτος, επιμήκυνση περίοδου αποπληρωμής, χαμηλότερα επιτόκια και μετατροπή των κειμενόμενων επιτοκίων σε σταθερά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εσείς λέγατε, αυτό έχουμε προτείνει εμείς ότι είναι βιώσιμο. Και βεβαίως έχετε την υπομονή. Ακούστε. Μα λέγατε ότι είναι βιώσιμο. Μα λέγατε ότι είναι βιώσιμο. Ακούστε με. Ορκιζόσασταν ότι είναι βιώσιμο. Ως Έλληνας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα πρέπει να αντιμετωπίζετε τη δυναμική των επιχειρημάτων των πολιτικών σας αντιπάλων με επιχειρήματα. Όχι με διακοπές και να μην μιλάτε πάνω στη φωνή μου, γιατί θέλω εγώ να με ακούνε οι τηλεθεατές αυτή τη εκπομπή. Επίσης, θέλω να σας πω το εξής για την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει περίπτωση με αυτήν την αριστερή μνημονιακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να έρθει ανάπτυξη. Εμείς τους παραδώσαμε ανάπτυξη. Εμείς αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό που έχουμε εξαγγείλει είναι ότι από το 2017 έως το 2021 υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας όπου λέμε
ανάπτυξη 4%, αύξηση των επενδύσεων στο 20% του ΑΕΠ, το οποίο αυτό να είσαστε σίγουροι ότι θα φέρει 120.000 νέες θέσεις εργασίας και θα πάει το ΑΕΠ το δικό μας στα 213 δις ευρώ. Αύξηση εξαγωγών, νέες επενδύσεις, τα οποία τα έχουμε αποδείξει, τα έχουμε κάνει. Και έχουμε βγάλει εμείς την Ελλάδα, τη βγάλαμε στις αγορές 2 φορές και δεν μας άφησε η πολιτική αστάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να βγούμε 3η φορά το Δεκέμβρη του 2014. Και μα κλείνω. Τρεις φορές σε ένα χρόνο σας αυτό ο λαός. Όταν έρχεται ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, όχι ο Ισαΐας, ο υποψηφίος βουλευτής της Β' Αθηνών, έρχεται ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κύριος Ντομπρόφσκης, και λέει ότι το Μάρτιο του 2015 βγαίνατε από το μνημόνιο. Βγαίνατε. Όμως η νέα κυβέρνηση διάλεξε άλλους δρόμους. Εκεί δείχνει λοιπόν αυτό που λέγαμε εμείς, ότι είχαμε βγει στις αγορές, είχαμε την προληπτική γραμμή στήριξης των 11 δις και μάλιστα υπήρχαν και 12 δις να τα πάρουμε μέχρι το 16 για το, από το Δούνου του, τα οποία δεν θα τα παίρναμε. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο και υπενθυμίζω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έριξε και την ανεργία κατά 2 μονάδες. Πότε τότε. Το έκανα αυτό. Με τα στοιχεία, ψάξτε, ακούστε, επειδή δεν βλέπω να έχετε μελετήσει καλά. Αν πάρετε στη μελέτη. Σας προτρέπω, κύριε Κατζού. Ναι, ναι, σας ακούω. Κοιτάξτε, εγώ δίνω στοιχεία. Δίνω στοιχεία, δίνω νούμερα. Δίνω πηγές. Ωραία, υπάρχει σύγχυση. Λοιπόν, κύριε Κατζού, τα λέω σε εσάς λοιπόν, γιατί εδώ. Μείωση. Ωραία, πείτε μου για την ανεργία. Θέλω να ακούω για την ανεργία. Σας προτρέπω λοιπόν, επειδή δεν έχετε μελετήσει, δεν έχετε διαβάσει, σας προτρέπω να πάτε στη μελέτη του ΙΟΒΕ για τον Οκτώβριο του 2014 να δείτε ότι η μείωση της ανεργίας ήταν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Και εάν δεν το βρείτε, ακούστε, όχι, μελετήστε πρώτα. Παραδώσατε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθατε αδιάβαστος. Πόση ανεργία παραδώσατε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έρχεστε σε οικονομικό κανάλι, θα διαβάζετε. Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μελετούν. Λοιπόν, σας λέω στοιχεία, σας λέω, δίνω νούμερα, σας δίνω πηγές. Σας ακούω τόση ώρα. Πείτε με νούμερα. Αν θέλετε τι ανεργία παραδώσατε, πείτε μου. Τι ανεργία παραδώσατε, πείτε μου ένα νούμερο. Το Δεκέμβριο του 2015 όμως δεν γίνεται. Να μου απαντήσει τι ανεργία παρέδωσε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Ποσοστό θέλω. Στο 24%. 24%. Ωραία, χαίρομαι. Εντάξει. Χαίρομαι. Λοιπόν, και εσείς το πήγατε στο 24%. Χαίρεστε με άλλα, πρόσεξε. Μιλάτε με ένα πολιτικό που είναι τεχνοκράτης τα τελευταία 24 χρόνια στην ελληνική και στις ξένες αγορές. Προσέξτε, σας λέω. Λοιπόν, και εσείς το πήγατε στο 24,4% και μετά το ξέψατε στο 25%. Και ερχόσαστε τώρα με περίσσιο θράσος μετά από αυτά τα μέτρα της Κυριακής που είσαστε βουλευτής και τα ψηφίσατε κιόλας. Και ερχόσαστε και ανεβάζετε το ΦΠΑ, τον ΕΦΙΑ τον ανεβάσετε 15%. Την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης το 2016 θα είχε καταργηθεί. Εμείς την είχαμε μείωση 30%. Και την κάνετε από έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, την κάνετε μόνιμη. Το ΦΠΑ το πήγατε από το 13% στο 24%. Βάλατε ΦΠΑ στα νησιά. Πού? Αυτή τη στιγμή Τι να κάνουμε για το τρίτο μνημόνιο του Σεπτεμβρίου, δυστυχώς το ψηφίσαμε, διότι η άλλη εναλλακτική ήταν να βγούμε εκτός ευρώ. Δεν γινόταν να μείνουμε εκτός ευρώ. Mm. Οπότε λοιπόν εκείνη τη στιγμή ή έπρεπε να ψηφίσεις το τρίτο το μνημόνιο της αριστερής μνημονιακής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ή θα έπρεπε να βγάλεις την χώρα σου εκτός ευρώ. Φαντάζεστε να μην το είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και να βγαίναμε εκτός ευρώ. Αυτή τη στιγμή τα βέλη και οι κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ, της μνημονιακής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ψηφίσαμε όχι γιατί είσαστε ικανοί, είσαστε πολιτικά ανίκανοι. Είσαστε μια πολιτικά ανάλγητη κυβέρνηση η οποία ακόμα δεν έχει δημιουργήσει έσοδα στη χώρα. Δεν έχετε φέρει επενδύσεις. Δεν έχετε αυξήσει τις εξαγωγές. Απολύτως τίποτα δεν έχετε κάνει. Λοιπόν, σας διαψεύδουν όλα τα νούμερα. Καταστρέφεται. Σας διαψεύδουν. Δεν τα γνωρίζετε. Καταστρέφεται την ελληνική οικονομία. Το μεγαλύτερο διαμάντι των υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας που είναι ο τουρισμός. Βάζετε φόρο στα αλκοολούχα ποτά στα Δωδεκάνησα. Βάζετε ΦΠΑ στα νησιά. Βάζετε τέλη νυχτερινής τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία. Θα εξεταστεί το 18. Μην λέτε ανακρίβειες. Δεν τα ξέρετε. Τι να κάνω.
κάνουμε. Άμα δεν τα ξέρετε, διαβάστε και ελάτε να μιλήσουμε. Μα δεν τα ξέρετε, λέτε ψέματα. Τι να κάνουμε. Άμα λέτε ψέματα, ψέματα λέτε. Ψέματα λέτε. Βάλαμε 18. Το φόρο. Προσέξτε τι χαρακτηρισμού δίνετε. Και θα σα έρθει νούμερα. Λοιπόν, προσέξτε πολύ καλά. Εγώ σα δίνω νούμερα, στοιχεία, πηγέ. Να μην πω τι νούμερα δίνετε. Όλα τα νούμερα διαψεύδουν τη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώ. Και αυτό που διέψευσε τη Νέα Δημοκρατία ήταν η αγανάκτηση του κόσμου που επί τρεις συνεχείς εκλογές ανέδειξε το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Προφανώς δεν εκτίμησε ο κόσμος όλα αυτά τα νούμερα, όλη αυτή την ανάπτυξη που είχε φέρει η Νέα Δημοκρατία και την καταψήφισε διαρκώς και πάλι και πάλι, τρεις φορές. Τελείωσε το παραμύθι του Τέταρτου Μνημονίου, τώρα έχουμε καινούργια αφηγήματα. Ακούσαμε ότι το PSI έσωσε τη χώρα περίπου. Το PSI που κούρεψε ασφαλιστικά ταμεία από θεματικά νοσοκομείων και έχουμε παραλάβαμε ένα ασφαλιστικό σύστημα όπως το παραλάβαμε. Για τα μυαλά που λείπουν, αφήστε με να γνωρίζω καλύτερα, γιατί εμένα, οι συνομήλικοί μου, οι περισσότεροι έχουν φύγει εδώ και πολλά χρόνια από τη χώρα, οι συμφοιτητές μου. Οπότε, για τα μυαλά που φεύγουν, αφήστε να απαντήσω εγώ, ξέρω καλύτερα. Η Νέα Δημοκρατία μας είπε ο κ. Ισαΐας ότι κληρονόμησε τα μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε κυβερνήσει πάλι τον τόπο και τον κυβέρνησε για πρώτη φορά πριν από 2-3 χρόνια που παρέλαβε τα μνημόνια. Δεν είχε κυβερνήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Καραμαλής, δεν εκτόξευσε κάποιος από αυτούς το χρέος. Πρώτη φορά τώρα η Νέα Δημοκρατία ήρθε. Κύριε Ισαΐα, κάποιος θα αναρωτηθεί αν αυτά που λέτε, ήσασταν και εσείς στην κυβέρνηση, είδε ψήσεις και εσείς είναι δύο μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει, δεν συζητώ τώρα, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ένα τρίτο μνημόνιο κτλ. Αλλά και εσείς μιλάτε, λες και δεν έχετε εφαρμόσει δύο μνημόνια. Να ολοκληρώσω, κυρία Κάτσου. Γιατί μου τα στέλνετε τα μηνύματα, να και αυτό. Μόλις μου δώσετε το χρόνο θα απαντήσω σε όλα θα απαντήσω. Είναι okay, τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ και παραλείψει, αλλά και πείτε στο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ότι και εκείνοι 11 μειώσεις συντάξεις κάνανε και ψηφίσαν και αυτοί είχαν μνημόνια εφάρμοσαν. Αυτό. Μετά θα μας απαντήσετε. Αυτό το λέω. Και για το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι φέρατε πολλά σκληρά μέτρα στη Βουλή, κύριε Σαρακέτη. Πρέπει να σας το πω ο κόσμος εδώ. Ωραία, το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Το γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω τη συμφωνία που ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Και εν συνεχεία επέλεξα να κατέβω ως υποψήφιος, γνωρίζοντας. Πηγαίνετε στην Ελλάδα. Βεβαίως πηγαίνω. Δεν σας πετάνε αυγά τίποτα. Όχι. Δεν μου πετάνε αυγά. Ο κόσμος μπορεί να αντιληφθεί ότι γίνεται αυτή τη στιγμή μια σοβαρή προσπάθεια, ότι πλέον γίνεται ό,τι. Υπάρχει φως στο τούνελ πλέον. Υπάρχει φως στο τούνελ. Γιατί αυτό ρωτάει ο κόσμος εδώ. Εσάς και μετά θα μιλήσω. Υπάρχει φως στο τούνελ. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης δείχνει αυτό που αναφέρατε. Ότι υπάρχει πλέον φως στο τούνελ. Υπάρχουν και μια σειρά μέτρων τα οποία θα δώσουν την ρευστότητα που έλειπε στην οικονομία. Απλά να ολοκληρώσω λίγο, γιατί ακούστηκαν πολλά πριν. Ο κύριος Ισαΐας μπορεί να είναι υπέρ των εισαγγελέων, αλλά η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι υπέρ των εισαγγελέων. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει μήνες ολόκληρους να καλύπτει τον κύριο Παπασταύρο. Τον κύριο Παπασταύρο, ο οποίος ό,τι λίστα και να ανοίξουμε, είναι μέσα. Ό,τι λίστα υπάρχει αυτή τη στιγμή από τα Panama Papers, στη λίστα Λαγκάρ, το δεξί χέρι του κύριου Σαμαρά είναι μέσα στη λίστα. Και γι' αυτό δεν έχει βγάλει άχνα η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει βγάλει κουβέντα η Νέα Δημοκρατία ακόμη και για το κύκλωμα των εκβιαστών. Τον κύριο Μουσά, που κατηγορούνται. Ναι, εσείς μην μιλήσετε, θα πω εγώ. Οι οποίοι βγαίνουν κάθε εβδομάδα και ομιλίες, συνομιλίες με τον κύριο Κουμουτσάκο, τον πύραυλο Κουμουτσάκο, τον ροκά Κουμουτσάκο. Τι άνεση είχανε. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με όσους κατηγορούνται για αδικήματα, για κακουργήματα. Είχανε άνεση γιατί χρηματοδοτούσαν τα συγκεκριμένα μέσα που εργάζονταν. Και τους έδιναν και μισθό 18.000 ευρώ το μήνα στον κύριο Μουσάκη, δεν θυμάμαι το όνομα του άλλου κυρίου. Τώρα για το ένφια. Για το ένφια, όπως θα έπρεπε να γνωρίζει ο κύριος Ισαΐας, με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων θα έχει ίδια, δεν θα πληρώσει παραπάνω ένφια. Ένα ποσοστό γύρω στο 10 περίπου τους 100, αν θυμάμαι καλά, θα επιβαρυνθεί όσοι έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα. Και αυτό ήταν επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, να πάρει χρήματα από αυτούς που έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Δεν θεωρώ ότι είναι λανθασμένη επιλογή αυτή τη χρονική στιγμή που διανύουμε. Θεωρώ και εγώ ότι καλό θα ήταν να καταργηθεί και ο ένφια και όλα αυτά, αλλά τη χρονική στιγμή που διανύουμε, έπρεπε να γίνει κατανομή από τους πιο αδύναμους έχοντες. Μην εκλαμβάνετε την ευγένειά μου. Δύο λεπτά. Όχι, μιλήσατε αρκετά. Εντάξει, να μιλήσει. Το δώσαμε το λόγο. Τώρα εσείς απαντήσετε. Έχουμε δύο λεπτά για να κλείσει η εκπομπή. Βλέπω, προσέξτε εδώ, η Ελλάδα απέλεσε την εθνική της κυριαρχία πρώτη φορά με τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, όπου η Νέα Δημοκρατία, στο Καστελόριζο, όπου η Νέα Δημοκρατία
Δημοκρατία κληρονόμησε αυτό το μνημόνιο. Δίνω και τις απαντήσεις στον κύριο Σαραγγιώτη. Ναι, ναι, ναι. Και η δεύτερη απώλεια της εθνικής κυριαρχίας ήταν με το υπερταμείο για 99 χρόνια για 4 γενιές Ελληνίδων και Ελλήνων. Ένα είναι αυτό. Ωραία. Το δεύτερο, σχετικά με τον Έφια. Εδώ έχει περίσσιο θράσος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι ήταν επιλογή της κυβέρνησης να φοροδοτήσει πολύ περισσότερο αυτούς που έχουν, λες, και τα κλέψανε. Ενώ όμως υποσχόντουσαν το 2015 ότι θα καταργήσουν αυτόν τον άδικο το φόρο, όπου ξέρετε ο Ένφια ήταν και ένας από τους μεγαλύτερους λόγους όπου χάσαμε στις εθνικές εκλογές. Και υποσχόντουσαν τότε πραγματικά ότι θα καταργήσουν τον Έφια και αυτό όχι δεν γίνεται μόνο. Όχι δεν γίνεται, κυρία Κάντζου, όχι μόνο δεν γίνεται η κατάργηση αυτού του νόμου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι γίνεται αύξηση αυτού του φόρου. Και έρχομαι και κλείνοντα λέγω το εξή, ότι τα σημερινά τα αποτελέσματα ποια είναι. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι το εμπορικό ισοζύγιο τη Ελλάδα έχει μία πτώση, ειδικότερα στη βιομηχανική παραγωγή κατά 4%. Οι εξαγωγέ απόλυσαν την αναψυχιακή του στάση. Το εμπορικό έλλειμμα είναι στι πτώσει του 6,9%. Και όσον αφορά όλα αυτά τα σκάνδαλα που υποτίθεται ότι είναι σκάνδαλα και λέει ότι είναι σκάνδαλα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 17 μήνες κυβέρνηση. Αυτοί δεν θα κινήσουν τις διαδικασίες να αποκαλύψουν. Ελάτε λοιπόν, αποκαλύψτε τα και ελάτε να τα συζητήσουμε. Δεν αποκαλύψτε τα. Εγώ δεν θα κάνω την ιδέα των αδελφών. Αποκαλύφθηκε για τον κύριο Παπασταύρου. Πάρτε θέση. Φέρτε στα δικαστήρια. Πάρτε θέση για το δεξιχέρι του κύριου Σαμαρά. Πάρτε θέση. Φέρτε την λίστα Λαγκάρ. Άλλοι την λίστα Λαγκάρ. Τρία χρόνια στα συρτάρια. Τρία χρόνια την κρύψατε. Τρία χρόνια κρύψατε τη λίστα Λαγκάρτ. Έλεος τώρα. Θα μας κατηγορούν ότι κρύβουμε και τη λίστα Λαγκάρτ. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας να αντιμετωπίζω όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το βλέπω. Όμως για το θέμα των εκβιαστών τώρα, επειδή εγώ δεν με επιτρέπω. Τι να πούνε για το ζήτημα. Δεν απαντάτε. Για τη λίστα Λαγκάρτ τρία χρόνια την κρύβανε. Ο κύριος Παπασταύρου και οι εκβιαστές ήταν πολιτικά πληρώνατε. Τους πληρώνατε. Σχολιάζω την κρατία του συγκρότητα πολύ. Τους πληρώνατε. Δεν θέλει να σχολιάζει την πολιτικά πρόσωπο. Εγώ σχολιάζω από το πολιτικές τοποθετήσεις και πολιτικές πράξεις. Το ότι πληρώνατε εκβιαστές δεν σας ανησυχεί. Λοιπόν, δεν θέλει να απαντήσει, δεν είναι πολύ καλό. Όχι, καλά κάνει. Και αυτά τα πρόσωπα που λέει ο κύριος Σαρακιώτης. Αν ο κύριος Σαρακιώτης, τι αγχώνεστε. Να πληρώσετε τις τράπεζες. 200 εκατομμύρια χρωστάτε. Αλλά το τελευταίο πεντάλεπτο λαϊκίζεται και είναι 200 εκατομμύρια χρωστάτε. Είναι κρίμα. Εσείς πού βρήκατε τα λεφτά από τις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές. Το 40% τη αποζημίωση μα το επειδή είστε και θρασείς. Το 40% το δίνουμε στο κόμμα. Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή για να μην πληρώνουμε και να μην παίρνουμε δάνεια. Κυρία Κάτσου, βλέπετε, αυτή είναι η λαϊκίστικη τακτική του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει στα επιχειρήματα και να μην ακούνε οι τηλεθεατές σας. Τα χρήματα δώστε, δεν θέλουμε επιχειρήματα. Για τα χρήματα της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία, δώστε τα χρήματα και αφήστε το λαϊκισμό. Εντάξει, τώρα κλείνουμε όμως. Ηρεμήστε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, για αυτή την κατηγορία που είπε για το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, εμείς ομολογούμε αυτή τη στιγμή ότι χρωστούμε πάρα πολλά χρήματα στην Τράπεζα Ρωσκόμα, διότι εμείς ήρθαμε και αποκαταστήσαμε και τη δημοκρατία από το 1974 στην Ελλάδα. Και παίρνατε δάνεια για την ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έκανε ολόκληρη παρουσίαση και στους φίλους και στα μέλη και στους δημοσιογράφους στο πώς θα διευθυνθεί αυτό το χρέος. Αλλά θα θέλουμε να δούμε όμως και διαφάνεια σε όλα αυτά τα χρήματα που κάναν όλες τις προεκλογικές τους καμπάνιες από τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές μέχρι και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλω να δω. Λοιπόν, ας δούμε τα χρήματα και αυτές τις καμπάνιες. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρα γιατί είναι και δύο έτσι πολύ μαχητικοί. Λοιπόν, ανέβη το θερμόμετρο το πολιτικό, λογικό είναι. Σε κόσμια πλαίσια. Ναι, ναι, όχι, όχι, εγώ χαίρομαι να είναι άνθρωποι νομικοί. Και του κύριου Σαρακιώτη, μη τον. Όχι, εντάξει, και εκείνο είναι πάντα κόσμο. Ο κόσμο το κρίνει και εσά. Εγώ κρίνω ότι είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση και ανέβηκαν και τόνοι. Τι να κάνουμε, έτσι πρέπει. Εγώ το χάρηκα πάντως και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα είστε ξανά μαζί μας και δύο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ λοιπόν τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Το μου είπε ότι δεν κάνω πολλά λάθος. Τον κύριο Ισαία Σωτήρη, στέλεχος της Δημοκρατίας και δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ εγώ και ευχαριστώ και τους τελετές που μας άκουσαν. Να σας ευχαριστώ πολύ και εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή Πολιτική Οικονομία. Αύριο θα είναι ο Παναγιώτης Κουρμούνης σε αυτήν την εκπομπή, γιατί εγώ θα λείπω σε δημοσιογραφική αποστολή. Και από Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ. Θα έχουμε πρόσωπο έκπληξη. Θα είναι και ο κύριος Κουβέλης την άλλη εβδομάδα, ο Φώτης εδώ. Θα είναι μαζί μας και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές και στελέχη. Θα φέρουμε και δύο νέα πρόσωπα και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ να μας παρακολουθείτε κάθε μέρα 6 με 8. Να έχετε ένα καλό βράδυ.